Επιστρέψαμε, μπήκαμε πλέον στη δεύτερη ώρα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, την πρώτη από τις δύο ώρες της καθημερινής εκπομπής Δευτέρας Παρασκευή 8 ως 10 Ράδιο Μαρμίτα. Στέλιος Παπαντονίου δίπλα μου και Ζάχος Ντούρλινγκ πίσω από το μικρόφωνο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10. Καλησπέρα, Στέλιο, τι έγινε? Καλησπέρα, Ζάχο. Καλησπέρα και στους όλους τους ακροατές. Νομίζω γρήγορα. Πρέπει να είναι άδεια. Ψιλοάδεια η πόλη ή κάνω λάθος? Είχε κίνηση? Άδεια είναι η πόλη, αλλά όταν έχει να κάνει με μέσα μαζικής μεταφοράς της Θεσσαλονίκης, είναι κάτι το οποίο ποντάρει σε απρόβλεπτες συνθήκες. Έρχεται το μετρό. Με κάνει λίγο κουράγιο ακόμη. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πιο μικρός, μου έλεγαν ότι όταν θα τελειώσει σχολείο, ας πούμε, στη σχολή θα πηγαίνει με το μετρό. Με το μετρό. Ναι. Δεν έγινε αυτό. Τελείωσε σχολή και ακόμη πήγαμε λεωφορείο. Δεν πήγε, εντάξει. Εντάξει, μην είσαι. Μην είμαι κακός. Με μην είσαι. Πολύ βιαστικό είσαι, κάτσε. Εντάξει. Μόνο 15 χρόνια έχουν περάσει. Δεν. 13 ή 14 νομίζω, για να είμαι άδικο. Το 7, κάπου εκεί. Το 7 νομίζω ξεκίνησε. Λοιπόν. Ναι, και εγώ στην ίδια φάση μαζί σου είμαι. Δηλαδή δεν έχω τόσο πολύ προτίμηση στο ψάρι. Προτιμώ να πάω να φάω σε κανένα κρατικό. Κάνα κρατικό, ε. Αλλά και το ψάρι δεν με χαλάει. Δηλαδή, okay, είναι ανάλογα. Ανάλογα στη φάση που είσαι στην παρέα. Θα σου πω από ψάρι τι τρώω. Χταπόδι, ναι, ψάρι τρώ, δεν είναι. Ναι, δεν είναι, ναι. Ψάρι. Ναι. Γυαλιστερές που δεν τις βρίσκω τακτικά. Τρελαίνομαι για γυαλιστερές, σου είπα τι είναι. Κάποια στιγμή θα δοκιμάσω. Και τόνο Ρίο Μάρε. Δεν είναι τόνο. Δεν έχω φάει τόνο έτσι έξω. Αλλά τόνο Ρίο Μάρε το σκίζω. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τόνος. Να σου πω την αλήθεια, είναι πολύ θρεπτικός ο τόνος. Γενικότερα έχει πολλά. Έτσι, θρεπτικά στοιχεία. Λοιπόν. Το ψάρι τραβάει το καλοκαίρι. Τραβιέται το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Είναι κομπλέ, γιατί είναι πιο ελαφρύ φαγητό. Και με τσίπουρο, γιατί δηλαδή το άλλο, τσίπουρο μου λέει. Το τσίπουρο δεν πίνει. Και ο ποιος, και τον Μπόσμαν που είχα. Τσίπουρο μου λέει δεν πίνει. Δεν πίνω, ρε φίλε. Τσίπουρο, τι να κάνω δηλαδή. Πρέπει να πίνω τσίπουρο. Δεν πίνω. Να φάω θέλω. Λοιπόν, ας αφήσουμε το μαμαλάκι στην ησυχία του και να περάσουμε στα αθλητικά. Εγώ είπα έτσι ένα-δύο πραγματάκια. Επαναλαμβάνω, οι γραμμές θα είναι ανοιχτές. Εντάξει, είμαστε ψηλό light. Καταλαβαίνετε ότι η πόλη τα τρία τέταρτα είναι δεν μπούλο. Ναι, εντάξει, τώρα που έρχεται και τη Σαββατοκύριακο, τώρα όλοι. Νομίζω ότι αυτό, δηλαδή, από σήμερα, κάποιοι μάλιστα φεύγαν και από χθες. Δηλαδή, εγώ που πήγαινα σε ιατρία, κάποιοι κλείσαν και από χθες γιατί να αποφύγουν το Σάββατο, να φύγουν Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή πολύ πρωί. Νομίζω είναι το μεγαλύτερο, δηλαδή από τώρα ξεκινάει. Το μεγαλύτερο ποσοστό που παίρνουν άδεια. Ναι. Έτσι. Μέχρι τις 19 Αυγούστου και μέχρι 26 μπορώ να πω. Είναι το μεγαλύτερο κύμα αδειών. Τώρα θα είναι ωραία. Όσοι μένουν εδώ πέρα θα είναι χαλαρά. Μου λένε πού θα πας διακοπές. Λέω θα πάω. Μενεμένη, Εύοσμο, Κάστρα. Λίγο εκεί. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μια χαρά, μια χαρά. 23-10-287 και 3-8 θα μιλήσουμε για Άρη, για ΠΑΟΚ. Έρχεται και το μάτς του ΠΑΟΚ έτσι την Τρίτη. Στις 8 η ώρα. Ναι. Εντάξει, γλιτώνουμε εκπομπούλα. Εντάξει, καλά είναι αυτά. Λοιπόν, πάμε πριν ξεκινήσουμε να ακούσουμε το φίλο που είναι στην αναμονή. Να τον καλησπέρισουμε κιόλας. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Σε ακούμε. Το όνομά σου, αν θέλεις, βέβαια, έτσι. Έλα, Στέλιο, ο συνονόματος εδώ δίπλα έχω Στέλιο Παπαντώνιο. Δεν ακούγεσαι καλά όμως, δεν ξέρω γιατί. Hands free. Τώρα ακούγομαι. Λίγο καλύτερα. Ναι. Πάμε, Στέλιο. Τι ήθελα να πω για το φυσικό αγώνα χθες. Σε ακούμε. Ότι η ομάδα δεν μ' άρεσε καθόλου, Ζάχο. Mm-hmm. Μπροστά. Μπροστά δεν σ' άρεσε? Γενικά από το κέντρο και πάνω δεν υπάρχει τίποτα να. Δεν σ' άρεσε. Καθόλου η ομάδα. Ούτε εντάξει, ο Κόρχου πίσω είναι για αλλαγή. Να μπει ένας παίκτης και στη θέση του Λάρσον. Κοίτα, ο Κόρκουρτ να τα πιάνουμε ένα-ένα, Στέλιο. Ο Κόρκουρτ θα αποκτηθεί παίκτης και η λογική λέει, η λογική, ότι ο Κόρκουρτ θα είναι αναπληρωματικός πλέον, έτσι. Αυτό λέει η λογική. Οπότε όταν θα αποκλειστούμε. Νομίζω. Για το πρωτάθλημα εννοούμε, θα το πάρουμε. Νομίζω ότι μέσα στην. Μπορεί και σήμερα, αύριο πρέπει να ανακοινωθεί ο παίκτης και νομίζω πρέπει να είναι ο Βέλγος αυτός ο Λεμπόκ. Να δούμε, ή μπορεί να είναι και ο Ιμπάνιας. Δεν διαφωνούμε σε αυτό, νομίζω δεν διαφωνεί κανείς για τα αριστερά, έτσι. Ο Άρης στην Ευρώπη που έχει παίξει παιχνίδια, δηλαδή τόσα χρόνια που το βλέπω, δεν με έχει αρέσει καθόλου. Δηλαδή βλέπει η ομάδα ότι δεν μπορεί να προχωρήσει. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα και μακάρι να βγω ψεύτης. Δεν βλέπει η ομάδα να προχωράει. Ωραία. Καταρχήν να πούμε ως υπεράσπιση, ας πούμε, έτσι, γιατί υπάρχουν και θετικά, υπάρχουν και αρνητικά. Εγώ σε αυτό που λες διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι χθες. Όχι, ήταν ένα θετικό. Έχουμε παίξει μέχρι τώρα 7 παιχνίδια με τα φιλικά, πόσα. Mm-hmm. Και, δεν βάλαμε ένα γκολ. Ένα. Και αυτό μπήκε χθες με στη μένη φάση με το πέναλτι. Ωραία.
Εγώ, εντάξει, αυτό που λες, στατιστικά έχεις δίκιο. Απ' την άλλη, σε αυτό που είπες στην αρχή στο σχόλιο σου, εγώ διαφωνώ. Ο Άρης χθες μπροστά ήταν καλός. Πιστεύω ότι πίσω δεν ήταν καλός. Εγώ πιστεύω ότι πίσω δεν ήταν καλός. Αν έκανες καμιά φάση. Καλά, ένα λεπτό. Τι θέλεις δηλαδή. Έπαιζες με αυτή την ομάδα τώρα. Δεν έπαιζες με καμιά ομάδα και εγώ δεν ξέρω τι. Ναι. Φαντάζομαι να παίξουμε με καμιά καλυμμένη ομάδα. Ωραία. Θα παίξουμε με καλύτερη τώρα την άλλη Πέμπτη. Για να τη δούμε. Στην Ελλάδα ο Καρυπίδης να το στο κύπελο να κάνει κάτι, να πάρει ομάδα γιατί χρειάζεται ένα τίτλο. Αυτό είναι άλλο. Σε αυτό διαφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Σε αυτό συμφωνώ. Αυτό απόλυτα συμφωνώ μαζί σου. Αυτό είναι άλλο θέμα και συμφωνώ απόλυτα. Στην Ευρώπη δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Ας μην το συνεχίσουν δηλαδή. Εντάξει, όπως σε βγάλει. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να μπούμε στους ομίλους. Αν δεν μπορούμε. Okay. Πάντως σοβαρά σου λέω, Ζάχο. Αυτό το έγκυο το έχω, δεν τη βλέπω να μπορεί να πάει με αυτούς τους παίκτες εκεί που θέλουμε εμείς να πάει, ακόμα στους ομίλους. Για να εγώ δεν ξέρω, μακάρι να βγω ψεύτης. Εδώ πέρα είμαστε Στέλιο, εδώ πέρα είμαστε να το δούμε. Τώρα την Πέμπτη Κυριακή που λένε κοντή γιορτή. Για τον μπάσκετ, όχι φίλε, αν ακούς εδώ πέρα τις εκπομπές, νομίζω ότι ήμασταν, να μην ευλογήσω τα χέρια μου και από ο πρώτος, γιατί ήμασταν οι πρώτοι εδώ και δύο μήνες φωνάζουμε για τον μπάσκετ, τίποτα δεν κουνιέται. Έχει 11 μέρες τα στοιχεία. Ο ΑΣΥΓΜΑ, τα στοιχεία που έδωσε ο κύριος Γουλιέλμος στην ουσία σαν απόδειξη αυτών που λέει ότι έχει πληρώσει και 11 μέρες ο ΑΣΥΓΜΑ δεν έχει κάνει τίποτα, φίλε. Να μας πει στον κόσμο του Άρη να βγει και να πει ότι κοιτάξτε, έτσι είναι όπως τα λέει ο άνθρωπος, βοηθήστε τον κιόλας, πάτε για κανένα διαρκείας ή να πει όχι, δεν είναι έτσι και πάμε, αν δεν έχουμε πάει ήδη, στο Παγόβουνο. Αν δεν έχουμε πάει ήδη, έτσι. Κρίμα, γιατί μόνο από αυτή την ομάδα παίρνουμε μια χαρά. Μας τον έκοψαν και αυτήν. Είδομε. Θα παλέψουμε, φίλε. Θα παλέψουμε. Να σε καλά. Έγινε, να σε καλά. Έγινε, να σε καλά. Να σε καλά. Ciao. Καλό Σαββατοκύριακο. 23-10-287-38. Εγώ πάντως, γιατί το ξεκίνησα και θα πάρω και την άποψή σου, Στέλιο. Σε αυτό που είπε ο Στέλιο. Στέλιο. Στο πρώτο που είπε, στο δεύτερο συμφώνησα. Στο πρώτο που είπε ότι δεν ήταν καλό ο Άρης το χθεσινό ματς, έτσι. Μπροστά, εγώ θεωρώ ότι ήταν καλό μπροστά. Πίσω είχε πρόβλημα ο Άριστης, δηλαδή έκανε ευκαιρίες πολλές, αρκετές η κυπριακή ομάδα. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, είναι ότι είμαστε σε αρχές Αυγούστου, τέλη Ιουλίου, είναι λίγο λογικό οι ομάδες να μην είναι έτοιμες. Ναι. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να ζητήσει κανένας από καμία ομάδα το να είναι σε full form και να μην έχει τα προβληματάκια της, είτε είναι αυτά είναι στην επίθεση, είτε είναι στο κέντρο, είτε είναι στην άμυνα. Είναι λογικό, πρέπει να βρουν ρυθμό. Τώρα ο Άρης προφανώς δεν έχει ρυθμό, έχει παίξει μόνο δύο επίσημα παιχνίδια. Δύο επίσημα είναι. Οπότε νομίζω ότι η καλύτερη εικόνα θα έρθει με την πάροδο των παιχνιδιών. Αυτό ακριβώς. Αυτό που σχολιάζαμε χθες και με τον Χρυσάνδο είναι ότι ο Άρης στην ουσία τι παίζει τώρα. Παίζει στην ουσία φιλικά παιχνίδια, αλλά είναι επίσημα. Δηλαδή, αν δεν ήμασταν στην Ευρώπη, θα παίζαμε φιλικά παιχνίδια τώρα. Συνεχίζει έτσι την προετοιμασία του, αλλά είναι επίσημα παιχνίδια. Ναι. Είναι επίσημα. Εγώ πάντως επαναλαμβάνω, ο Άρης χθες μπροστά δεν ήταν άσχημος. Καλά. Δεν δημιούργησε, δεν είπα ότι δημιούργησε και 10 ευκαιρίες. Όντως. Ούτε η δυναμικότητα της κυπριακής ομάδος είναι αυτή που θα μας έκανε να πούμε ότι η απόδοσή μας ήταν τόσο καλή. Εντάξει, ήταν χαμηλής δυναμικότητας η Λεμεσός, αλλά. Νομίζω ότι χθες, αν έπρεπε κάτι να πούμε αρνητικό, νομίζω ήταν στην άμυνα και όχι στην επίθεση. Έτσι πιστεύω. Έκανε ευκαιρίες ο Άρης. Δηλαδή και στην αρχή, ναι, και στην αρχή των δύο μηχρών και στο δεύτερο μηχρόνο μέχρι το 60 μπορούσε να βάλει άλλα δύο γκολ. Μπορούσε να δεχτεί κιόλας. Έτσι. Να δούμε. Πάμε στον επόμενο φίλο όμως. Πήγαμε σε ρεκόρδον. Δεν πειράζει, καλύτερα. Έλα, φίλε μου. Έλα, καλησπέρα και στο φίλο δίπλα. Ο Στέλιος. Θόδωρος. Έλα, ρε Θόδωρο. Στέλιος Παπαντονίου, Πάοκ Ντέι. Εντάξει. Να τα λέμε αυτά. Εγώ το δω το ποτήρι μισογεμάτο προς αρκετά γεμάτο. Ακούμε. Για το χρυσινό. Καταρχάς, θα πάω με την αιρετική άποψη ότι ο στόχος επιτεύχθηκε. Έτσι. Πέρασες. Έτσι. Έτσι. Δεν είναι αιρετική, ρεαλιστική είναι. Ρεαλιστική. Και ναι, γιατί όταν βάζεις ένα στόχο, σε δύο μάτς ο στόχος είναι να πετύχεις το στόχο. Δεν είναι διάρκεια 30 γκολ που είναι το πρωτάθλημα, παράδειγμα. Εντάξει. Mm-hmm. Εδώ είναι να πετύχεις και παίζεις μία Αυγούστου, ας πούμε, τη Ρεβάνς που δεν είσαι έτοιμη ομάδα. Θα βρει ο Άρης τώρα ναι, τους Νορβηγούς. Ναι. Ο Άρης θα πάει με δύο μάτς εκεί και η άλλη είναι με 21 μάτς. Όχι, η άλλη είναι 17. 17 συν 4 ευρωπαϊκά. Δύο παίξαν ευρωπαϊκά, παίξαν και πριν από αυτό. Ναι, την Ελσίνκη, πρώτα 7-1 και 0-0
Και τώρα του Σέρβου, 0-0 και 1-3. Αυτοί παίζουν πιο πολλά παρότι. Καλά, αυτοί δεν ξέρω, πέρσι δεν νομίζω να βγήκαν πρώτοι, αλλά παίζουν πιο πολλά γιατί λογικά είναι πιο κάτω στην βαθμολογία τη UEFA, έτσι. Ναι. Και τώρα την Κυριακή παίζουν με τη Viking ναι. και ξεκινάει ο δεύτερο γύρο στην Νορβηγία. Ναι. Ο Άρης θα είναι στο 75% ας πούμε ετοιμότητα, θα παίξει με μια ομάδα που είναι στο 100%. Και σε πλαστικό γήπεδο. Ναι, αυτό το διάβασα, θα ήταν ένα σχόλιο με εδώ και με το Στέλιο. Είναι πλαστικός ο χλωροτάπητας. Πλαστικός ο χλωροτάπητας από το Μάιο του 18. Πού να χάσουν, έδρα τους. Ναι. Και sorry, Ευρώπη και πρωτάθλημα ή πρωτάθλημα εννοείς. Γιατί Ευρώπη λογικά παίξανε, έτσι. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για το πρωτάθλημα. Πάντως έχουν από το Μάιο του 18. Από το 18 το Μάιο. Αυτά τα σερή είναι για να σπάνε, να ξέρεις. Εντάξει, δεν λέω ότι ο Άρης δεν μπορεί να το κάνει. Απλώς ο πλαστικός χλωροτάπητας επηρεάζει μια ομάδα που δεν είναι συνηθισμένη. Καλά, ναι, προφανώς. Έτσι, πρόσφατα ο Παναθηναϊκός έπαιξε ένα μάτι στην Ολλανδία σε πλαστικό χλωροτάπητα και άμα διαβάσετε τις δηλώσεις του Δόνη, σου λέει δεν μπορώ να κρίνω το μάτι. Κάτι τέτοια έλεγε. Θα επηρεαστεί κάπως η ομάδα. Τώρα, να επανέλθω λίγο το μάτι με τους Κύπριους. Εντάξει. Μεγάλο ρόλο, θα πεις και οι δύο ομάδες το αντιμετωπίζουν, αλλά όσο και να είναι, έπαιξε και η υγρασία για τους παίκτες δικούς μας, ειδικά για το Σούντγκρεν, έτσι. Ναι, αυτό φάνηκε. Και ο Ματίγια, βέβαια. Αυτό φάνηκε, τώρα δεν ξέρω αν είναι κούραση και μπορούμε να πούμε και για κούραση για το Σούντγκρεν, έτσι. Άκουσα εγώ χθες σε άλλο μέσο έναν γιατρός, ήταν αθλητικός. Τι, φυσιοθεραπευτής, τι. Αθλιατρός. Κάτι τέτοιο και έλεγε ας πούμε για το θέμα της υγρασίας. Ναι. Το πόσο μπορεί να επηρεάζει και έλεγε ας πούμε όταν έχει ας πούμε 28 βαθμούς Κελσίου με 40% υγρασία είναι πάνω το ίδιο, δεν αλλάζει πολύ. Άμα έχει ας πούμε 28 βαθμούς με 70% υγρασία είναι σαν να είναι 34 βαθμοί. Εντάξει. Καταλαβαίνεις, δηλαδή χθες ας πούμε ο Άρης νομίζω έπαιζε στην Κύπρο με κάπου 80% υγρασία. 77 νομίζω είχε υγρασία, 77%. Και μάλιστα σε ερώτηση που τον έκανε τον δημοσιογράφο ότι ο Άρης πήγε 3-4 μέρες νωρίτερα, λέει και 10 μέρες να πήγαινε νωρίτερα, πάλι δεν μπορούν οι παίχτες κατευθείαν να, να μην επηρεαστούν. Εντάξει. Ένα θέμα σημαντικό, γι' αυτό λέω, δεν κοιτάζω τόσο την εμφάνιση. Ας πούμε ο Ματίγια για μένα κάνει τη χειρότερη του εμφάνιση. Όχι, ο Ματίγια δεν ήταν, έπαιζε με 10 ο Άρης. Η ουσία. Εντάξει. Επηρεάστηκε. Και ο Σούντγκρεν. Να το πάμε και λίγο τεχνικά, δεν είχε και βοήθεια σαν το Φετφαδί. Ναι, αυτό και αυτό γεγονός. Μία-δύο φορές γέρισε. Μία-δύο φορές γέρισε ο Φετφαδί. Κάποια στιγμή έβαλε την κοινή δεξιά μπροστά για να μαρκάρει αυτός. Ναι. Δηλαδή τη δεξιά. Ναι, άλλαξε και πήγε το Φετφαδί πίσω από τον Τένι. Για λίγο βέβαια, έτσι. Το έκανε και αυτό. Ναι, για λίγο. Γι' αυτό λέμε. Εντάξει, υπήρχαν θέματα διάφορα. Γι' αυτό κρατάω εγώ την πρόκριση. Έγινε, τα οικονομικά, έγινε η δουλειά μας, πρέπει να πάμε παρακάτω. Τελείωσε αυτό το μάτς, πρέπει να δούμε το παρακάτω που είναι σίγουρα πιο δύσκολο παιχνίδι, έτσι. Αλλά όχι ακατόρθωτο. Μόνο και μόνο που σου λέω είναι σημαντικό αυτό, ότι παίζει με μια ομάδα που θα έχει 21 μάτς και εσύ με 2, αυτό σημαίνει αρκετά πράγματα, έτσι. Ούτως ή άλλως, τώρα κάτι άλλο... Ευτυχώς τέλος πάντων που τους περάσαμε, γιατί θα είχαμε πολύ γκρίνια. Όχι, πρόβλημα θα είχαμε. Γκρίνια... Τεράστιο. Θα είχαμε πρόβλημα γενικότερα. Είναι αυτό που έλεγε ο Ζάχος χθες, ότι σε περίπτωση, όχι χθες, προχθές, που ότι αν ο Άρης αποκλειόταν θα είχε χασούρ, ενώ αν προκριθεί δεν έχει χάσει. Δεν έχει κάνει τίποτα. Και αυτό, αλλά και για την ψυχολογία και του κόσμου κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια, και για τα διαρκείας και για τα εισιτήρια, έτσι, όλα. Όλα. Άμα τα βάλεις όλα μέσα θα είσαι βέβαια. Γι' αυτό είναι πιστεύω. Γι' αυτό είναι πιστεύω και οι πανηγυρισμοί πιο πολύ του Καρυπίδη. Γιατί νομίζω το ξέρει καλύτερα από όλους μας ότι έτσι θα γινόνται τα πράγματα. Τώρα νομίζω είμαστε στο σωστό δρόμο και μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερος με ένα καλό αποτέλεσμα την Πέμπτη, έτσι. Πρώτο παιχνίδι που είναι στην κάτω εκεί είναι. Κάτω, πάνω. Πάνω κάτω. Νορβηγία. Και για να κλείσω, πάνω κάτω οι γνωρίζοντες οι Αριανοί, όλοι ξέρουμε ότι εκτός του μπακ υποτίθεται θα κάνεις και άλλες 2-3 μεταγραφές. Έτσι. Αριστερό μπακ. Το ρόστερ ας πούμε δεν έχει κλείσει. Αριστερό μπακ, αμυντικό χαφ και δεν ξέρω και για σέντερ μπακ ένα ακόμη, έτσι. Εγώ θα έλεγα για εξτρέμ. Καλά, εξτρέμ.
μην το ξαναπώ γιατί αρχίζω και. Να σου πω κάτι. Αρχίζω και βαριέμαι να το λέω κιόλας. Πραγματικά, εγώ που λέω τους άλλους, μην το λέτε, δεν μπορώ να το ξαναλέω πάλι για τον Γκαρσία. Νομίζω ότι ο Άρης περιμένει. Και δεν έχει, να σου πω κάτι. Δεν χάνει κάτι να περιμένει. Ας περιμένει. Άμα του, άμα, καλώς. Πάντως δεν έχει κλείσει το ρόστερ. Αυτό είναι σίγουρο και. Όχι, φίλε, δεν έχει κλείσει. Προκριθήκαμε. Σίγουρα και οικονομικά μπορεί να πάρει κάποιο καλύτερο παίχτη. Έτσι. Να σε καλά. Πιστεύω για τον Ντεμπόκ αυτό ότι είναι θέμα μια-δύο ημερών πιστεύω να κλείσει. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω. Να σε καλά. Έγινε, χαιρετώ, παιδιά. Να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Όχι μόνο πριν πάμε στον επόμενο φίλο, όχι μόνο δεν έχει κλείσει το ρόστερ. Αυτούς που θα πάρουμε θα είναι και βασικοί. Δηλαδή ο αριστερός μπακ συν ο αμυντικός χαπ, ο Αντισιώπης, γιατί ο Σάσα τουλάχιστον από τα πρώτα, δεν έχει παίξει βέβαια ούτε 45 λεπτό. Από τα πρώτα, έτσι, τουλάχιστον λίγο που τον έχω δει εγώ, χωρίς να είμαι ειδικός, εξάρι δεν μου φαίνεται ο Σάσα. Έτσι. Εξάρι δεν μου φαίνεται ο Σάσα. Πιο πολύ οχτάρι μου φαίνεται παρά εξάρι. Έναν εκεί να κόβει και να τον βλέπει ο αντίπαλος και να φοβάται, χρειάζεται ο Άρης. Έτσι. Και αυτοί οι δύο θα είναι βασικοί. Δεν θα είναι αλλαγή μεταξύ πάγκου και. Θα είναι βασική. Έτσι φαίνεται, γιατί ο Κόρκουτ έτσι κι αλλιώς δεν διανύει καλό έτσι, μήνα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. 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 Μέτρια πράγματα χθες από τον Άρη. Mm-hmm. Για μένα. Ναι. Όχι κάτι ιδιαίτερο και φοβερό. Όντως. Η τύχη ήταν με το μέρος μας. Όπως η τύχη ήταν με το μέρος αυτών. Το πρώτο παιχνίδι, έτσι. Εδώ ναι. Τους παραμαζέψαμε εδώ πέρα μέσα. Ναι. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε, φίλε μου, την μπάλα στο πλεκτό. Διότι από το center for ακόμα δεν παίρνουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε. Δεν με ενδιαφέρει εμένα πότε θα φορμαριστεί. Mm-hmm. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Ναι, αν θέλεις... φορμαριστεί τον Δεκέμβριο, τι με νοιάζει. Όχι, εμένα. Βέβαια, όχι, δεν υπάρχει Δεκέμβριο. Α, μπράβο. Δεν παίρνω αυτό που πρέπει να πάω. Φάνηκε και στο χτύπημα του πέναλτι του Πανόκια, αγόρι μου, εσύ. Στο άλλο πέναλτι που βάρεσες με τον Ατρόμητο, πήρες φόρα. Από που πήρες φόρα και κόντεψες να ξεσκεφτεί τα δίκια. Φτάνει. Το βαρέσω την κοινιά σου. Φάνηκε εκεί, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Εγώ περίμενα να σου πω την αλήθεια ή Ντέγε ή Σούντγκρεν. Και εγώ ήθελα να το βαρέσω την Ντέγε να πετύχω το σκόρερ. Βασικά για. Πού φάνηκε χθες. Οι μεταγραφές που πήραμε στο χθεσινό παιχνίδι. Πέρα το πέναλτι που την κινητικότητα που την έχει, ας πούμε, το σεντερφόρ μας, ναι. Ο Σούγκρε ήταν εκτός κλίματος, δεν ξεχάσε το. Όντως, όντως, σε κακή βραδιά. Το κέντρο μας ήταν, το κέντρο μας δηλαδή ήταν ο Ματίγια, δεν. Δεν υπήρχε ο Ματίγια. Ο Μπάσα ήταν πολύ καλός, απρόσμενα πολύ καλός. Ο Μπάσα πολύ καλός και στο εδώ το παιχνίδι. Εδώ, όντως. Εδώ για ένα ημίχρονο, χθες για πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν οι μεταγραφές που έχεις κάνει μέχρι τώρα δεν σου δώσαν το κλικ το παραπάνω. Mm. Μέχρι τώρα, αυτά που και Ντουάρτε, ναι, και Ντουάρτε τον ξεχάσαμε που είναι εκτός αποστολής, έτσι. Τον έχουμε ξεχάσει, ναι. Τον Ντουάρτε. Έχουμε για ακόμα ένα, πώς τον είπαμε τον άλλο, πήραμε τον Ολλανδό, δεν το ξέρω. Τον είδαμε, τον Ντουάρτε, αυτό σου λέω, τον Ντουάρτε. Α, τον Ντουάρτε, ναι. Ντουάρτε, ας πούμε. Για μένα και ο τερματοφύλακας ήταν καλός, μπορεί να έκανε κάποια λάθη, αλλά. Ναι, ένα λάθος έκανε όλος. Έσωσε, πρόκριση πήρε εκεί πέρα με αυτή την απόκρουση. Το δέτατε, στο πέμπτο λεπτό. Τώρα την άλλη την ομάδα δεν την ξέρουμε, παιδιά. Αλλά άμα δεν μπορείς να βάλεις την μπάλα στο πλεχτό, δουλειά δεν γίνεται. Ένα βράχο. Κοίτα, εξαρτάται. Αν κρατάς. Όπα, έπεσε. Το φάγαμε. Αν κρατάς το 0 πίσω, κάποια στιγμή θα μπει. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Απλώς το θέμα είναι ότι να είσαι σίγουρα πίσω στο 0. Δεν έχουμε εξαίρεση, Στέλιο, και. Εντάξει, οι δημοσιογράφοι μπορεί, νομίζω και αυτοί, δεν έχουμε γνώση αυτής της ομάδας, δεν την έχουμε δει. Μπορεί να είναι πρώτη, λέμε, πρώτη στο νορβηγικό, ούτε το νορβηγικό πρωτάθλημα το ξέρουμε, νομίζω, έτσι. Ναι, δεν ξέρουμε την δυναμικότητα. Δηλαδή, στο παιχνίδι τουλάχιστον, στο μεταξύ μας παιχνίδι θα τη γνωρίσουμε την ομάδα. Αυτό φυσικά δεν ισχύει για την ομάδα, έτσι. Ναι. Και σκάουτερ πρέπει, νομίζω είχε πάει και ο κύριος Στερζής, ο βοηθός του. Σάβα Παντελίδη, όχι νομίζω, είχε πάει στον επαναληπτικό στη Σερβία και είδε το παιχνίδι της σερβικής ομάδας με την Μόλντε, που βέβαια έληξε ένα 3, αλλά ευτύχησαν στην πρώτη επίθεση που κάναν να βάλουν γκολ αυτοί. Δηλαδή στο οπότε έτσι αλλάζει όλα τα δεδομένα του παιχνιδιού. Άμα στην πρώτη επίθεση βάλεις γκολ, έτσι. Στο τρίτο λεπτό ήταν 0-1. Έτσι. Και εντάξει, διαφορετικό παιχνίδι όπως λες. Οπότε θα τη δούμε την ομάδα. Εγώ πάντως δεν είναι ένα ξεπέραστο εμπόδιο. Αυτό είναι δεδομένο. Πιστεύω... νομίζω ότι ούτε και η Νορβηγία είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο τρομάζει, ας έτσι, πούμε. Έτσι, έτσι. Πιστεύω είναι 50-50 η πρόκριση. Δεν ξέρω αν κάποιοι το ακούνε ότι δίνω λίγο ποστό ή άλλοι λένε ότι δίνω πολύ ποστό. Νομίζω 50-50 και μέσα στο παιχνίδι θα δούμε
το τι ψάρια πιάνουν και μια ψάρια τα πιάνουν καλά γιατί έχουν. Αν δει το γήπεδο. Ναι. Έχει δει το γήπεδο τη Μόλντε? Όχι, δεν το έχω δει. Είναι, δηλαδή, η θάλασσα είναι γύρω στα 100 μέτρα από το γήπεδο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι στα επίσημα, πίσω από τα επίσημα ή πίσω από την θύρα. Σίγουρα. Στα επίσημα πρέπει να είναι λογικά. Αλλά πίσω από τα επίσημα είναι η θάλασσα στα 100 μέτρα. 150 μέτρα το πολύ. Δηλαδή έχει κανένα σουτ και φύγει μπάλα που την ψάχνει στο θερμαϊκό του Μόλντε. Θα την ψάχνει. Λοιπόν, ένα γήπεδο. Την Πέμπτη, επαναλαμβάνω, 8 η ώρα είναι το παιχνίδι. Και στο Χαριλάου είναι 9.30 η ώρα το παιχνίδι. Ναι. 8 η ώρα και η θερμοκρασία, εντάξει, είναι λέει γύρω στους 18 με 20 βαθμούς. Οπότε το Τζαλτίδη το βλέπω με μπουφανάκι, τον βλέπω και με πέδιλα του σκι. Μια χαρά θερμοκρασία είναι. Για ποδόσφαιρο είναι πολύ καλό. Για να παίξει μπάλα είναι ό,τι πρέπει. Ο Σούργκρεν μια χαρά θα είναι σαν στο σπίτι του. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε. Θα πεις εσύ, γιατί έρχεται το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, έτσι. Την Τρίτη. Αυτή τι έγινε, όλοι οι καλοί παίκτες τους φύγανε. Κάποιος ας πούμε βάζει το χεράκι του. Κάποιος βάζει το χεράκι του, έτσι. Τι άλλο, τι τύχη να έχει, τι τύχη έχετε. Εντάξει, εμείς τύχη. Η ΑΕΚ πέρσι δεν είδες πως πέρασε στους ομίλους. Σωστό και αυτό, σωστό. Δηλαδή, εντάξει. Όντως. Με ποια ήταν, με τη Βίντε ήταν, με ποια ήταν. Απέκλεισε τη Celtic. Ναι. Πήγε στους ισχυρούς. Στο γύρο που παίζουμε τώρα εμείς με τον Άγιαξ. Πήγε στους ισχυρούς. Πήγε στους ισχυρούς και μετά έπαιξε με την Βίντε που ουσιαστικά εντάξει, πέρασε έτσι όπως πέρασε. Ήταν, εντάξει. Θέλει και τύχη, είπαμε. Το ποδόσφαιρο. Καλά, προφανώς. Θέλει τύχη. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, Στέλιος μας λέει για πάω. Συνεχίζουμε και εμείς και τα σχόλιά μας για Άρη. Το 23-12-87 και 3-8 είναι καθόλου το δίωρο ανοιχτό μέχρι τις 10, το τηλεφωνικό κέντρο για τις δικές σας απόψεις. Πάμε στο διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Παρέλειψα να πω βέβαια ότι έχουμε Βασίλη Καβαδία στην ηχοληψία. Δεν το είπα, Βασίλη. Είπαμε μουσικάρες τέτοιες, επιμελείται ο Βασίλης. Ψιλοβοηθάω κι εγώ. Στην επιμέλεια βέβαια Βασίλης Καβαδίας και στην ηχοληψία και στην επιμέλεια της μουσικής. Τα χαλιά, όπως λέμε, χαλάκια. Στο ραδιόφωνο τα επιμελείται ο κύριος Καβαδίας. Λοιπόν, 23 10 287 και 38 για το τηλεφωνικό κέντρο ανοιχτό. Μέχρι να έχουμε φίλους, αν έχουμε, Στέλιο, επί το έργο εσύ, εμείς τελειώσαμε το μάτς, είπαμε ότι ήταν να πούμε. Θα σχολιάσουμε φυσικά και με φίλους, αν έχουμε φίλους στον αέρα, να πούμε. Αυτό τι ήταν που έβλεπες για τον Αλαφούζο, τι είπε ο Αλαφούζο, συγγνώμη. Συναντήθηκε με τον Αυγενάκη και λέει οι συμφωνίες πρέπει να τηρηθούν. Ως προς τι? Για τις συμφωνίες με την ΕΡΤ. Καλά, αφού αυτός πήγε στην Νόβα, δεν πήγε ή όχι? Δεν ξέρω αν υπέγραψαν στην Νόβα, ναι. Απλώς και για την ΕΡΤ, αλλά υπάρχει και συμφωνία και για νέο γήπεδο με τον Παναθηναϊκό. Καλά, το νέο γήπεδο άλλο δεν το τρέχει, αυτό θα το τρέξει. Ναι, όμως θα υποφεληθούν όλοι μαζί. Κάτσε, πρέπει να πούμε στο άρθρο να δούμε τι λέει. Ναι, όχι, με έκανε εντύπωση γιατί το στριφογύριζες λίγο, να σου πω την αλήθεια. Η συμφωνία της ΕΡΤ, ναι. Για τη συμφωνία της ΕΡΤ λέει. Ναι. Ναι. Γιατί είναι και το πρωτάθλημα στον αέρα και τα ναι. λοιπά. Εγώ νομίζω ότι εκτός αν δεν έχει γίνει, ότι έχει υπογράψει με την Νόβα. Λογικά για να το λέει τώρα, ας πούμε, δεν έχει υπογράψει με την Νόβα ο Παναθηναίκος. Απλώς πρέπει να έχει πρόταση από την Νόβα. Ναι. Και να το σκέφτονται. Γιατί τώρα λέγανε κάτι για μειώσεις τρομερές. Αυτό είναι η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ θέλει 45% μείωση να κάνει σε όλες τις ομάδες. Ο Παναθηναίκος που έπαιρνε 4.200. Έτσι γράφανε ότι η Νόβα του έδινε 5.500. Εντάξει, πας κατευθείαν Νόβα. Ναι, πας Νόβα. Αυτό είναι άλλο. Εκτός αν είναι ή Ράδιο Αρβίλα ή τέτοιο. Δεν ξέρω. Αλλά, άμα είναι αλήθεια και υπογράψουμε 5.500 στη Νόβα, να μας πούν κάποτε και αυτοί. Θα μου πεις ρε φίλε, ιδιωτική εταιρεία είναι και ό,τι θέλει κάνει. Ας πούμε, μπορεί να δώσει και 10 και εσένα να σου δώσει 3.000 ευρώ. Να μας πούνε, θέλω το σκεπτικό των προτάσεων. Δηλαδή δίνουμε 5,5 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό π.χ. γιατί είναι το 20% της ελληνικής επικράτειας σε κόσμο, ας πούμε, και προσδοκούμε σε αυτό. Ή δίνουμε σε αυτούς τόσο γιατί αυτό. Να δικαιολογούνε. Εγώ αυτό αλλιώς μας μπαίνουν άλλα στο μυαλό. Ποια είναι η λογική. Ποια είναι η λογική των προσφορών που κάνουν σε κάθε ομάδα. Εγώ αυτό θέλω να ξέρω. Α, είναι αλήθεια βέβαια αυτό, έτσι. Γιατί ο Παναθηναϊκός πραγματικά είναι τεράστιο. Μέγεθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά τι δικαιολογείται αυτή τη στιγμή να δίνονται 5,5 εκατομμύρια, αν αληθεύει το ποσό η Νόβα.
Εκδεδομένη χρονική στιγμή, εντάξει, μπορεί να είναι μεγάλο brand name, αλλά ουσιαστικά αγωνιστικά δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, ευτυχώς για μας, είναι σε επίπεδο που μάλιστα δεν τα καταφέρνει κιόλας, αν θα βγει η Ευρώπη. Ναι, και έχει και την τιμωρία. Και την τιμωρία. Οπότε και να βγει η Ευρώπη, παίζει να μην, παίζει. Να μην παίξει. Όχι, άμα βγει, δεν παίζει. Δεν παίζει, ναι. Δεν παίζει. Λοιπόν. Δύσκολο. Αλλά εμείς πάμε πολύ το μεγάλο Γιώργο Δόνη. Τον? Το μεγάλο Γιώργο Δόνη. Εσείς υπέρ Δόνη? Ναι, ναι. Και, εγώ το, και εμένα μου αρέσει σαν προπονητής, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή όταν ήταν πέρσι, δεν ήταν που ήταν. Στο Παναθηναϊκό ήταν πάλι. Πριν πάει στον Παναθηναϊκό, ναι, που πεζόταν το όνομά του, έλεγα εγώ ότι ας πούμε, το θεωρώ ένα από του καλού. Δηλαδή τον ήθελα για τον Άρη τον Δόνη. Καλό είναι καλό. Έχει κάνει και. Φτιάχνει ομάδες. Ναι, φτιάχνει ομάδες και έχει κάνει και καλή παρουσία και στην Κύπρο. Με την ΑΠΟΕΛ. Όχι, με την ΑΠΟΕΛ. Στην Κύπρο που είχε πάει στους ομίλους του Champions League. Στους ομίλους είχε πάει. Ναι, στους 8 είχε πάει νομίζω με τον Γιωβάνοβιτς. Με τον Γιωβάνοβιτς του Ηρακλή. Του Ηρακλή. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας, στα του ΠΑΟΚ. Έχουν φύγει όλοι του Άγιαξ. Μήπως θα παίξουμε την ΚΑΠΑ 17. Μακάρι, είμαστε εδώ για να τους περιμένουμε. Μπορεί να πάρουν την μπάλα να βάλουν και δύο αυτογκόλτα στην Τούμπα. Όχι, δεν νομίζω, να βάλουν αυτογκόλ. Πάμε. Εντάξει, σύμφωνα με την Μάρκα, την ισπανική εφημερίδα, λένε ότι υπάρχει συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Φαν ντε Μπεκ, ένας από τους πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές του Άγιαξ, όπως επίσης υπάρχει πρόβλημα και με τον Νέρες, ο οποίος έχει θέματα τραυματισμών, και ο Αλβάρες, ο οποίος επέστρεψε από την, από την προετοιμασία. Δεν είναι επέστρεψε από την προετοιμασία, από τις διακοπές του και δεν είναι ανέτοιμος. Συγγνώμη, δηλαδή είχαν 4 καλούς, τους πούλησαν. Οι άλλοι 3 από κάτω, οι πιο καλοί, τραυματίστηκαν. Οι άλλοι 2 τους απάτησε η γυναίκα τους. Όχι, ο τελευταίος πέρασε με κόκκινο και θα είναι φυλακή. Ο ένας γύρισε από διακοπές γιατί είχε υποχρεώσει με την εθνική του ομάδα. Και όπως δήλωσε ο προπονητής του Άγιαξ, είναι ανέτοιμος. Ποιον δεν έχουν προπονητή? Τον περσινό θα έχουν φυσικά. Ναι, τον περσινό έχουν. Τον, πώς το λένε τώρα. Κάτσε, θα σου πω ακριβώς πώς λέγεται ο προπονητής. Δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος. Ο προηγούμενος ήταν ίδιος. Ήταν ίδιος ο Μπουγάτσας, έτσι. Ήταν, ναι. Ο προηγούμενος δεν το θυμάμαι. Ήταν ίδιος ο Μπουκάτσας. Ίδιος, όταν λέμε ίδιος, ίδιος. Δεν το θυμάμαι καθόλου το προηγούμενο. Τώρα δεν το βρίσκουμε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Δεν παίζει ναι. Οπότε έχει κάποιες απουσίες ο Άγιαξ. Τι κάποιες, μόνο απουσίες. Ναι. Υπάρχει προβληματισμός από την πλευρά του Άγιαξ, δηλαδή και ο προπονητής του αρκετές φορές βγήκε και έκανε δηλώσεις και είπε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, αλλά προφανώς είναι και αυτό που λέγαμε και στο διάλειμμα, ότι ο Άγιαξ θέλει να παίξει οπωσδήποτε στο Champions League. Δηλαδή τώρα... Ναι, ο Άγιαξ δεν βλέπει αντίπαλο, δηλαδή λέει πρέπει να παίξω ομίλους. Ναι, τελείωσε. Δεν βλέπει, όχι, δεν κατάλαβες, όχι από πλευράς δυναμικότητας, δεν το λέω αυτό, λέω ότι... Θεωρείται, ας πούμε, για τους δύο. Από το όνομα και μόνο από την πέρση, αυτό που έκανε πέρσι, έτσι. Από, με μια ομάδα... από αυτή την πλευρά το λέω, ναι, και εγώ. Ναι, τώρα από εκεί πέρα βγήκαν και τα εισιτήρια. Με 10 ευρώ μπορείς να δεις ΠΑΟΚ Άγιαξ στην Τούμπα. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγα τα 10 ευρώ που έχει. Όχι, ψέματα. Ναι, με 10 ευρώ, στην 4. Στην 4 με 10 ευρώ αυτά βλέπεις. Συνδέσμος θα πάνε αυτά. Όχι, δεν θα πάνε σε συνδέσμους, θα κυκλοφορήσουν όλα τα εισιτήρια μέσω ίντερνετ. Όποιος προλάβει μέσω ίντερνετ. Εντάξει, είναι πολύ λίγα τα εισιτήρια τα οποία βγαίνουν, καθώς σήμερα ανακοινώθηκε και το sold out στα εισιτήρια. 22.000 διαρκείας πούλησε ο φετινός ΠΑΟΚ. Οπότε θα γίνει πραγματικά μάχη μέσω ίντερνετ. Θα υπάρχουν και Ολλανδοί, έτσι. Ναι, θα υπάρχουν και Ολλανδοί. Οπότε θα χαθούν και κάποιες θέσεις, οπότε είναι λίγο δύσκολα. Νομίζω ότι αυτός που θα ήθελε να δει αυτά τα μάτσα έπρεπε να πάει να πάρει διαρκείας. Τα διαρκείας είναι τζαμπαζάν στο γήπεδο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μέσα Φάκη. Έχουν τα πάντα όλα. Αν περάσεις ομίλους, έχεις και τους ομίλους. Είτε στο Europa, είτε στο Champions League. Αλλά άμα περάσεις στο Champions League, άμα γίνει αυτό, εντάξει, αυτός που έχει διαρκεία, ναι, όχι μόνο το έβγαλε το εισιτήριο. Δηλαδή, για πες, δεν ξέρω αν έχεις τη μέση από τα διαρκεία του ΠΑΟΚ. Μην σε ρωτάω κάτι. Ναι. Δηλαδή, στην 5-6 πόσο έχω το διαρκεία του ΠΑΟΚ? Ναι, η 5-6 είναι αυτή απέναντι τα, ναι, γι' αυτό τα επίσημα. Εκεί θέλει, πάει πάνω 200 και 250, 270. 250, έτσι. Ναι, είναι πιο ακριβά. Ναι.
Εντάξει, σκέψου όμως. Θα κάνω μια αντιπαραβολή. Τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ. Και εγώ να μην το κάνω αυτό, θα το έκανα σίγουρα με το μυαλό τους. Το κάνουν αυτοί που μας ακούνε και είναι στην πόλη αυτή τη στιγμή. Οπαδοί του Άρη. Βέβαια, για να είμαστε και δίκαιοι, ο Άρης δεν έχει οικονομικό παράγοντα μεγάλο, έτσι. Καλά, είναι και το timing, δηλαδή. Οικονομικά εννοώ μεγάλο, έτσι, να μην παρεξηγούμε. Εντάξει, στα διαρκείας τώρα παίζει ρόλο και το timing το οποίο βρίσκονται οι δύο ομάδες. Δηλαδή, τώρα διαφορετικά είναι να βγάλεις διαρκείας όταν μια ομάδα παίζει Ευρώπη που δεν παίζει Ευρώπη. Δηλαδή, ας πούμε, έχει τώρα μια ομάδα, ας πούμε, η Ξάνθη που δεν παίζει Ευρώπη, δεν μπορεί να βγάλει τα ίδια διαρκείας με τον Ατρόμητο που παίζει, ας πούμε, Ευρώπη. Ναι, ναι, όπως και από την άλλη, τώρα ο ΠΑΟΚ που ουσιαστικά κατέκτησε τον Double πέρσι και βγαίνει και Champions League, είναι και μια ευκαιρία να τα τσιμπήσει και λίγο. Αν και δεν νομίζω ότι. Δεν κατάλαβες. Νομίζω ότι τα εισιτήρια είναι πάνω κάτω τα ίδια. Ενώ στον Άρη δεν είναι η Ευρώπη μέσα, έτσι. Α, θα σου πω τώρα. 5-6 που συζήτησα. Πόσο είναι? Παραπάνω είναι. Είπα πιο μικρό ποσό. Στην 5-6 είναι 3-45. Α, όχι. Ναι. Είναι πιο ακριβό. Πολύ πιο ακριβό. Είναι 3-45. Βέβαια και τα ευρωπαϊκά, έτσι. Ναι, προφανώς. 3-45. Μας το στη 2 νομίζω είναι 2-50-2-60. Ναι, και άμα το έπαιρνε από το web ήταν 3-30. Ναι, καλά, εντάξει, δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Λοιπόν, για τα αγωνιστικά έχεις για την ομάδα σου. Έχουμε, εντάξει, πέρα από τους γνωστούς που είναι ο Μαουρίσιο Βιερίνη, οι οποίοι δεν είναι μέσα στην... που δεν υπολογίζονται από τον Αμπέλ Φερέιρα. Ο Πέλκας επέστρεψε μαζί με τον Εσίτη, τον Ιγυριανό χαφ, στις προπονήσεις σήμερα κανονικά. Έχουν κάποια μικροπροβληματάκια ο Ελκαντουρί, ο οποίος νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα και θα αγωνιστεί κανονικά την Τρίτη. Αυτός δεν έφυγε, ρε. Όχι, δεν έφυγε, γιατί χάλασε στο 90. Νομίζω ότι έφυγε. Και στην... Ναι. Και νομίζω και στην τελική καλύτερα που έμεινα, καθώς θέλουμε και έναν παρτενέρ του City στα αμυντικά χαφ. Πάμε όμως στο φίλο. Πάμε στο φίλο, ναι. Μετά επιστρέφω. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δυο σας, ο Θανάση. Έλα, ρε Θανάση. Χθες, sorry εγώ κι εγώ, σήμερα σε ακούω σε πολύ καλύτερο, έτσι. Χθες ήσουνα, χθες το λίγο κρασάκι πρέπει να το ήπιαμε ή όχι? Χθες, δόξα τω Θεώ, κοίταξε να δεις, ρε Σιζάχο, άμα δεν ζήσεις αυτές τις στιγμές, μετά ζήσεις. Τι θα αρχίσεις, εκείνη τη μύρλα, την κρίνια, εντάξει, γιατί δεν έκανε μύρλα... και δεν έκανε. Ρε φίλε, όταν μια ομάδα και έχει 50 χρόνια να δει έτσι χαρά, θα υπάρχει και λίγο περισσότερο μύρλα, λογικό, και Έλληνες είμαστε, εντάξει. Εύκολα απογοητευόμαστε, εύκολα... Είναι μια κοινοτροπία, κοιτάξτε, το χαρείτε, δεν χαρείτε τη στιγμή, ρε παιδιά. Πάμε! Δεν χάρουμε τη στιγμή, να πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε παρακάτω, παρακάτω είναι Μόλντε, έτσι. Ναι, παρακάτω είναι αυτή. Αυτή... δεν υπάρχει περίπτωση, ρε φίλε. Θα πάμε στο θέατρο των ονείρων. Θα πάμε, εγώ φίλε, άκουσε με. Νομίζω... Να κάνω λίγο χιούμορ, εγώ. Καθόλου χιούμορ εγώ δεν κάνω. Που είμαι και μάνστερ και φανατικός, άκουσε. Ναι. Δύο μήνες το λέω. Ζάχο, σε θυμήθηκα σήμερα. Ναι. Ακούγοντας ότι η Manchester United έκλεισε και πήρε το center back της Leicester και της Εθνικής Αγγλίας, τον Maguire. Πολύ κοντά είναι, ναι, ακόμη δεν είναι. Όχι, είπαν ότι τον πήρε με 85 εκατομμύρια. 80 λέει, ναι, 85. Ναι, και λένε έσπασε το φράγμα, ας πούμε, στην Αγγλία, γιατί η Liverpool έδωσε στο Van Dijk 75 νομίζω. 75, ναι. Και λέω, κοίταξε τι κάνουν εκεί οι άνθρωποι, να πούμε, δηλαδή... τι λεφτά παίζονται για κάποιους παίκτες, ας πούμε. Εγώ είπα, δεν ξέρω αν άκουσες από την αρχή, γιατί ξεκίνησα 7 σήμερα, δεν ξεκίνησα με 8. Είπα, τους δίνουμε 10 εκατομμύρια ευρώ το Βέλεθ, που είναι μια κλάση καλύτερος από το Μαγκουάιρ. Το Μαγκουάιρ πήραν, ρε παιδιά. Αυτή... Ναι, ρε φίλε. Και εντάξει. Εγώ λέω, θα τον βάλει στα δίκτυα ο Ιντέγερ, ρε φίλε. Τι θα τον κάνει. Το Μαγκουάιρ, ρε φίλε, δηλαδή προς Θεού. Και μετά λέμε για Άρη και σχεδιασμό μεταγραφών και τέτοιου. Τι να πω, εντάξει. Μπορεί να είναι, τι να πω. Ναι, ρε παιδί μου, μια ομάδα, ξέρεις, με τόσα πολλά, ρε, να μην μπορούν να φτιάξουν. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Εντάξει, υπάρχει το πάνω και το κάτω, τι να κάνουμε. Ναι, να πω και λίγο κάτι, έτσι που μιλούσατε λίγο για τα διαρκές και τέτοια. Χωρίς παρεξήγηση, στο φίλο δίπλα τον Παοξή. Ο Στέλιος. Στα πρώτα χρόνια, φίλε, του μεγαλοϊδιοκτήτη σας, δεν του δώσατε αυτά που του δώσατε πέρσι και φέτος στις εθνικές.
είναι αλήθεια ή ψέμα. Αν δεν το θυμάμαι αυτό. Τι εννοεί δεν του δώσαμε. Εννοεί αν είχε τόσα πολλά διαρκεία στα πρώτα χρόνια. 22.000 διαρκεία. Δεν το θυμάμαι. 22.000 διαρκεία δεν είχε. Τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει σε νούμερο κοντά στα 20.000. Ψαγοράκι. Ναι, δεν ήταν. Τι θέλω να πω λίγο, θα το συνδυάσω αυτό. Ο Ζάχος μπορεί να κατάλαβε. Περάσαν 5 χρόνια για να του δώσετε αυτό που του αξίζει με τα λεφτά που σας έχει βάλει στην ομάδα. 5 χρόνια και του το δώσατε, έτσι. Πέρσι και φέτος. Η στήριξη δεν έχει να κάνει. Αγόρι μου, μιλάμε για τα διαρκείας, μιλάω πολύ απλά ελληνικά. Ναι, για διαρκείας. Μιλάω για τα διαρκείας. Ναι. Μπράβο. Δεν κάνω σύγκριση άλλη. Όχι, όχι. Τελείωνε τη σκέψη, έτσι, να καταλάβουμε. Εγώ ψιλοκατάλαβα, αλλά τελείωνε τη σκέψη. Μπράβο. Είναι δυνατόν να περάσουν 5 χρόνια για να καταλάβουν οι Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα τους πάει εκεί που δεν το φαντάζονται? 5 χρόνια περάσανε. Ναι, δεν περιμέναμε 5 χρόνια για να το καταλάβουμε. Το γεγονός ότι για τον ΑΒ γιατί λόγο... δεν του δίνατε το 10, το 11, το 12, το 13, το 14. Εγώ έχω απάντηση όμως. Εγώ διαφωνώ σήμερα μαζί σου. Διαφωνώ, θα σου πω γιατί. Ωραία, εντάξει. Θα απαντήσω εγώ. Εγώ πιστεύω, το έχω κάνει το σχόλιο, εντάξει, προφανώς ο Θανάσης, εντάξει, δεν είναι και υποχρεωμένος να ακούει και κάθε μέρα, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι, ποια είναι 8η χρονιά του Σαββίδη αυτή, 8η, τέλος πάντων, τα χρόνια που λες τα 4 πρώτα, αν ξέρω αν είναι 4 ή 5, ο Σαββίδης, τα χρήματα που έρχεται για τον ΠΑΟΚ δεν ήταν χρήματα πρωταθλητισμού. Είναι πολύ απλό. Έτσι λέω εγώ. Τι με συγχωρείς. Υπήρχε και γκρίνια, υπήρχε καλά η ομάδα. Για να ολοκληρώσω και θα απαντήσεις. Δηλαδή, αν βγάλεις τον Μπερμπάντοφ, που ήταν ένα συμβόλαιο 2 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι. Ο ΠΑΟΚ πάνω από 400.000, 500, δεν νομίζω να είχε συμβόλαιο. Αυτά τα χρόνια που λες εσύ. Δηλαδή, Ζάχο, για δεν να ξέρω, καταλάβω. Ξέρω, Στέλιος είναι εδώ, δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ είναι. Με συγχωρείς, για να καταλάβω. Δηλαδή, εγώ το είχα καταλάβει και το έχω πει σε πολύ σοβαρούς φίλους μου που υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ και τη λέξη αυτή. Να την προσέξετε λίγο, ότι νομοτελειακά φαινόταν ότι η συγκεκριμένη ομάδα δεν θα είναι τον τρίτο, δεν θα είναι τον τέταρτο, θα είναι τον πέμπτο χρόνο, ότι θα καταλήξει στο πρωτάθλημα. Αυτό το έλεγαν και οι υπόξιδες. Δεν λέγαμε κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι άλλο τώρα. Γιατί δεν το κάνατε. Αυτό είναι άλλο που λες τώρα. Ναι, αυτό ναι. Γιατί δεν το κάνατε, αφού το βλέπατε. Αλλά περιμένατε να το κάνετε. Προφανώς αυτό δεν. Προφανώς είναι αυτό γνώμη μου, έτσι. Είναι η ελληνική. Να απαντήσει όμως, να απαντήσει. Όχι, να ολοκληρώσει και μετά. Να απαντήσει. Η ελληνική νοοτροπία για την ελληνική ομάδα με Έλληνες οπαδούς που έχουν οι Έλληνες. Γιατί θα σε θυμίσω, Ζάχο, ότι αν παίρναμε το κύπελο το 10, κάναμε εγώ 18.000 διαρκείες. Εσύ τι λες? Ενώ είχαμε 12 εκείνη. Είχαμε 11 και έτοιμο. Ναι, εντάξει. 11.800. Ναι. Εγώ λέω θα κάναμε 18 αν παίρναμε το κύπελο. Εντάξει, πιθανότητα. Οι πιθανότητες το να κάναμε 18 πόσες ήταν? Μήπως ήταν 98%. Εντάξει, τρέφεται ο Έλληνας από την επιτυχία. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά όμως. Στο ένα μιλάς με πραγματικά στοιχεία και στο άλλο μιλάς υποθετικά. Ποιο ήταν υποθετικά? Αυτό που είπες, το αν παίρναμε το κύπελο θα είχαμε 18.000. Ναι, στο άλλο λες σου μιλάω για να σου δείξω την νοοτροπία με την οποία σκέφτεται. Λέει, όχι, άμα θέλεις για την νοοτροπία να μου φέρεις ένα παράδειγμα που το οποίο είναι ρεαλιστικό και έχει γίνει πραγματικότητα και όχι να μου χρησιμοποιείς το αν. Πραγματικότητα όταν έχεις άνθρωπο που σου έχει βάλει τόσα χρήματα και σου έχει πάρει και το πριν 3 χρόνια τίτλο και δεν του το κάνεις την επόμενη χρονιά. Τα τελευταία χρόνια πάντα είχε ο ΠΑΟΚ διαρκείας. Το πρώτο κύπελο που πήρε. Είχε διαρκείας ο ΠΑΟΚ. Πάνω από 10.000. Αγόρι μου, εδώ σε μέρα έκανες 8.000 διαρκείας. Με τρελαίνει. Έχει διαφορά το 12 με το 22.000 νούμερα. Εννοεί με λίγα λόγια ότι η νοοτροπία του Έλληνα είναι ότι τρέφεται από την επιτυχία και όταν έχει την επιτυχία θα δώσουμε. Ναι, εντάξει. Καλά, δεν είχε άδικο, αλλά αυτό είναι σε όλες τις ομάδες, έτσι. Είναι σε όλες τις ομάδες, βρε αγόρι μου, σου μιλάω. Εγώ γενικά το φέρνω τώρα. Γιατί καλός ή κακός, ο Έλληνας είναι αυτός. Έχει αυτή την νοοτροπία. Αγαπάει την νίκη, τι να κάνουμε. Γιατί τώρα, κοίταξε, είναι φανερό ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ έχει μια δυναμική ως προς την ποιότητα, την τεχνική, την ταχύτητα, την ποιότητα των παιχτών. Φαίνεται, έτσι. Έτσι. Πρέπει να
να είσαι. Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Εξόδεψε χρήμα και βέβαια. Ή αν δεν ξέρεις από ποδόσφαιρο. Όχι, όχι, αυτό είναι δεδομένο. Και οι φίλαθροι του ΠΑΟΚ έχουν την αίσθηση πλέον τώρα της υπεροχής. Της υπεροχής. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Βέβαια, βέβαια. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και βλέπουν ότι μπορούν να πετύχουν ένα στόχο για να γίνει αυτό που ονειρεύονται για το... Εντάξει, καταλάβαμε τώρα το πνεύμα σου. Τώρα το πνεύμα σου το καταλάβαμε. Έτσι, μπράβο. Έτσι θέλω να συνδυάσω και δεν το θέτω σε αντιπαράθεση των δύο ομάδων, εντάξει. Γιατί πολλές φορές με ακούς να μιλάω και για την κακή νοοτροπία με τον δικό μας τον οπαδό σε πολλά έτσι. Εγώ λίγο να σου πω ότι είναι μεγάλη λίγο συζήτηση αυτό. Αυτό λίγο νομίζω ότι στην Ελλάδα με τα διαρκείας το έχουμε λίγο έτσι, να μην το πω τώρα, είναι, τι ώρα είναι, 9 είναι. Παραχ, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, ναι. Άμα... παρατραβήξει. Ναι, μπράβο ρε Στέλιο, να μην πω το άλλο υπάρχει και σου. Ναι. Λοιπόν, παρατραβήξει με χαρά. Αν η ομάδα πάει καλά, ή οποιαδήποτε ομάδα, το γήπεδο θα είναι γεμάτο, έτσι. Στην Ελλάδα είμαστε, ο Έλληνας αγαπάει περισσότερο τη νίκη από όλους τους άλλους Ευρωπαίους. Δεν είμαστε Άγγλοι και στο κάτω-κάτω και η δεύτερη παράμετρος δεν παίζεται το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα μόνο μέσα στο γήπεδο. Τι να κάνουμε δηλαδή, ας κάνουμε ένα πρωτάθλημα ισότιμο, ισόνομο, να τα πεις αυτά που λες τώρα. Από την άλλη όμως τώρα, πρόσεξε να δεις, αν πετύχει η ομάδα την είσοδο στο Champions League, πόσο τυχερή είναι αυτή που εξασφαλίσανε. Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι και το Δέλεαρ, βέβαια, για τον Πάοκλες, βέβαια. Βεβαίως. Να σε θυμίσω το 10 γινότανε που περιμένανε στην ουρά κάποιοι να πάρουν εισιτήρια. Έτσι είναι ρε φίλε, έτσι. Του Άρη, όταν ανακοινώθηκε το sold out 3 μέρες πριν το τελικό. Και κλαίγανε γιατί εμείς παίρναμε, που ήμασταν στη Λέσχη, ας πούμε, παίρναμε και παίρνατε εισιτήριο παραπάνω. Ρε φίλε, ναι. Βεβαίως, πλήρωσε, όχι, πληρώνω και απαιτώ. Όταν πληρώνω, απαιτώ. Αυτό έχω προτεραιότητα, πώς θα το κάνω. Αυτό που λες για τα διαρκείας του ΠΑΟΚ, αν ο ΠΑΟΚ μπει στους ομίλους και έρθει ειδικά τουλάχιστον μία και μπορεί και δύο, θα είναι μεγάλο ονόματα στους ομίλους, έτσι, δεν θα μικρή. Φυσικά αυτοί που πήραν διαρκείας. Μόνο από αυτά τα μάτια έχουν κάνει απόσβεση το διάρκεια. Βέβαια, πώς θα το κάνω. Έτσι είναι. Κάτι τέτοιο θα γίνει, ξέρεις, άμα γίνει και με μάσκα να τσουτσουμπρούτσου τώρα και περάσουμε αυτούς, κάτσε να δεις μετά τι θα γίνει. Βέβαια, δηλαδή, θα γίνει. Είναι κλασικό ελληνικό. Δηλαδή, έτσι είναι, ρε φίλε. Ναι, αλλά σου είπα δύο παραμέτρους όμως, έτσι. Δεν είναι όλοι χαρακτήρες των ανθρώπων. Καλά, εντάξει, σίγουρα. Έτσι δεν αντιλαμβάνονται όλοι το ίδιο πράγμα. Όλοι δεν σκέφτονται έτσι. Διότι λεφτά δεν είχε κανένας, αλλά το 2010 50 ευρώ και 30 ευρώ εισιτήριο δώσαμε. Είναι αυτά που δώσαμε, τι δώσαμε και μας βγήκαν 300 ευρώ να πάμε στην Αθήνα. Έτσι είναι και η προσμονή, ρε φίλε. Για το ένα το παιχνίδι βρίσκουμε, αλλά αν παίζουμε ηλιά, μωρέ που την πάνε το λυκό τώρα. Καταλαβαίνεις με ποια έννοια σου το λέω. Τι να κάνουμε, αυτοί έτσι σκέφτονται. Έτσι είναι οι Έλληνες, ρε παιδί μου. Αυτό ήθελα να πω, ότι κάνανε 5 χρόνια για να του δώσουν αυτό που του αξίζει. 5 χρόνια. Δηλαδή δεν το βλέπανε. Εσύ ήθελες δηλαδή από την πρώτη χρονιά που ήρθε ο Σαββίδης. Όχι. Ναι. Τη δεύτερη χρονιά έπρεπε να του το δώσουν. Αργήσανε κατά 3 χρόνια, λέω εγώ, και ας βγάλουν τις ημερομηνίες πότε ανέλαβε την ομάδα τους και πότε τους. Πέρσι του δώσανε για πρώτη φορά τα 22.000. Εγώ επειδή είμαι βέβαια Αριανός, δεν είμαι Παοξής και είμαι Έλληνας, όπως σου είπες, στις άλλες νοοτροπίες αυτή, εγώ πλέον μετά από όλα αυτά τα χρόνια και με αυτά που έχω ζήσει με τον Άρη. Και το έχω πει εδώ και τουλάχιστον 3-4 χρόνια. Πρέπει να δω και μετά. Ναι. Πρέπει να δω. Γιατί εμείς έχουμε και άλλα. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ δεν έχει περάσει αυτά που έχουμε περάσει εμείς, έτσι. Πρέπει να δω. Δεν με πείθει κανένας πλέον με λόγια. Ναι. Εμένα, έτσι. Κανένας. Ναι. Δηλαδή και ο παδός του ΠΑΟΚ να ήμουνα, εγώ θα ήμουν αυτή τη τέτοια. Δηλαδή, Σαββίδη. Και τα πρώτα χρόνια, και τα πρώτα χρόνια υπήρχαν θέματα. Πέρα από το γεγονός ότι είπες ότι είχε μικρά συμβόλαια και δεν είχε. Μικρά εννοώ για πρωταθλητισμό, δεν είχε μικρά. Μικρά είναι τα 400, 700, 800 χιλιάρικα τόσο. Γιατί πάνω από 100 δεν πήρε κανένα. Δεν νομίζω κανένα. Τα πρώτα χρόνια που ήρθε ο Ιβάν στην Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπιζε προβλήματα γιατί δεν ήξερε να διαχειριστεί τα χρήματα τα οποία σπαταλούσε. Γιατί τα σπαταλούσε όπου να είναι. Υπήρχαν πολλά προβλήματα. Τα δύο πρώτα χρόνια δεν κατάλαβες με τις πολιτικές και οικονομικές δυνατότητες του συγκεκριμένου ανθρώπου που διοικεί την ομάδα σου, αν δεν κατάλαβες σε τι επίπεδο είναι, με συγχωρείς, θες εσύ. Δεν το κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ δεν μπορεί να το κατάλαβα και να το συζητάω με την παρέα μου το αποτέλεσμα... και να μην καταλαβαίνει ο άλλος. Είναι αυτό που είπε ο Ζάχος. Να αγοράζει αυτά που αγοράζει. Να μιλάμε και ίδιο, έτσι. Το να παίρνει αυτά που παίρνει, να αγοράζει αυτά που αγοράζει και να κάνει αυτά που κάνει. Αν δεν καταλάβατε που πήγαινε το πράγμα,
Με συγχωρείτε. Να απαντήσω, θέλεις, να απαντήσω όμως. Κυβέρνηση, δηλαδή μέχρι και κυβέρνηση. Ο κόσμος εκείνο το χρονικό διάστημα έπρεπε να δει αυτό που είπε ο Ζάχος. Πρέπει να δεις για να στηρίξεις. Εκείνο το χρονικό διάστημα. Αυτό το να δω, φίλε, το να δω, αυτό το να δω μιλάω η νοοτροπία. Δύο χρόνια έχει κάνει έξω από την ομάδα σου, έχει αναστατώσει την Ελλάδα με την καλή έννοια, πολιτικά και οικονομικά. Είναι δυνατό να μην καταλαβαίνεις ότι νομοτελειακά, μα φέτος του χρόνου, το παραχρόνο, θα έρθει αυτό που θέλεις. Δεν το βλέπεις. Αυτό το καταλαβαίναμε. Απλώς το θέμα είναι ότι... θέλω να σου πω ότι... Ναι, όμως, το συνδέεις όμως με τα διαρκεία, το αν το κατάλαβε ο κόσμος ή όχι. Εγώ σου λέω ότι όλος ο κόσμος το κατάλαβε. Το ότι πήγε να αγοράσει κάποιος διαρκείας ή όχι δεν έχει να κάνει με αυτό. Έλα, δεν θα το κάνουμε. Αυτό δεν... Εγώ είπα αυτό που ήθελα να πω. Κάποιοι μπορεί να διαφωνήσουν, κάποιοι να συμφωνήσουν. Εντάξει, γνώμη εκφράσαμε. Καλά, προφανώς. Ναι, θα ήθελα να ακούσω και γνώμη άλλων πάνω σε αυτά που συζητήσαμε. Λοιπόν, Ζάχο, να πω κάτι. Βέβαια, κλείσε με αυτό. Τελευταίο. Ναι. Να βάλω πρώτος γκολ μέσα στη Μόλτε. Α, καλά, θα πάνε μετά τόσο ωραία. Πρώτος γκολ να βάλω. Τίποτα άλλο. Αυτό. Και εγώ, όλα θα έρθουν μόνο. Εγώ αισιόδοξο να σου πω την αλήθεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πρώτος γκολ να βάλω, άντε. Τα λέμε, γεια. Καλό Σαββατοκύριακο, Θανάση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εντάξει, μου αρέσουν αυτά έτσι. Και εγώ διαφώνησα σε κάτι που είπε. Επαναλαμβάνω. Καλά, εντάξει, αυτό συμβαίνει. Δεν είναι την άποψή του. Ένα λεπτό, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Δεν είμαστε για να ακούμε αυτού που συμφωνούμε μόνο και να υπάρχει αντιπαράθεση. Πάντα με επιχείρηματα. Και ο Θανάση πάντα μιλάει με επιχειρήματα. Εντάξει. Λοιπόν, ξαναπες μου λίγο το ποσό ήταν 345 είπες στην ναι. Εμάς πόσο είναι 200 ναι 250 βλέπω ναι όχι καλά πολύ πιο ακριβό του πάω καλά επαναλαμβάνω τα εισιτήρια του Άρη και αυτό ήταν έτσι μια που είπε και ο Θανάσης για γκρινιά υπήρχε έτσι μια ψηλό μικρή γκρινιά όταν ανακοινώθηκαν τα διαρκείας του Άρη ότι δεν υπήρχαν μέσα τα ευρωπαϊκά. Γι' αυτό ήταν και μια κίνηση ότι έδωσε τα πρώτα δύο παιχνίδια, δηλαδή και με την Κυπριακή ομάδα τώρα και με τη Μόλτε. Όποιος φιλάθλος Παύλα, ο παδός του Άρη, έχει εισιτήριο διαρκείας, αυτά τα δύο παιχνίδια μπαίνει τζάμπα. Στους ομίλους πρέπει να. Ούτε στους ομίλους. Αν περάσουμε τη Μόλτε. Ναι, παίζει ακόμα ένα παιχνίδι. Παίζει ένα ακόμα παιχνίδι. Εκείνο δεν μετράνε τα διαρκείας. Α, δεν μετράνε. Δεν μετράνε. Τα πρώτα δύο. Αν περάσουμε για τη Μόλτε, το τρίτο πλερωτέως θα είναι. Εντάξει, γιατί εντάξει, έχει μία λογική την έχει. Ότι εντάξει, ρε φίλε, δεν είμαι ο Μαρινάκης, δεν είμαι ο. Τη δεδομένη χωρισκή στιγμή, σαν πολιτική, αυτό που κάνει ο Καρυπίδης, έχει βάση. Γιατί λες ότι είναι και μια ένεση ρευστότητας και ένεση στο ταμείο. Το ότι. Βέβαια, βέβαια. Το έχουμε δει και παλιότερα αυτό και με παλιότερες διοικήσεις και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή και ο Άρης το έχει κάνει και άλλες φορές αυτό και ο ΠΑΟΚ το έκανε με. Με τα διαρκή ότι σε δίνω τα πρώτα ευρωπαϊκά, μετά στου ομίλου, άμα περάσει ναι. η ομάδα. Όχι, ο Άρης το κάνει και τότε. Ήταν έτσι ακριβώς. Διαφορετικά ήταν στου ομίλου και άλλα έτσι. Τέλος πάντων, εγώ επαναλαμβάνω λίγο, παραδίνουμε σημασία στα διαρκείας. Εντάξει, Έλληνες είμαστε, οπότε κάποιες λεπτομέρειες δίνουμε πολύ σημασία και κάποια άλλα σημαντικά μπορεί να τα περνάμε και στο ντούκου. Είμαστε έτσι λαός που εύκολα απογοητευόμαστε, εύκολα. Να πάμε στο διάλειμμα, sorry φίλε, μας έπιασε η πάρλα εδώ πέρα. Εγώ επαναλαμβάνω τα διαρκείας δεν είναι σημαντικό όσον αφορά, είναι, αλλά όχι τόσο όσο σημασία το δίνουμε στην Ελλάδα, ρε φίλε. Κάνε ομάδα και το γήπεδο όταν έχεις ομάδα και προσφέρεις και θέαμα, θα είναι γεμάτο, εντάξει. Παρόλο και την οικονομική κατάσταση το είναι που δεν είναι καλή. Πάμε στο διάλειμμα, αμέσως μετά συνεχίζουμε το 23-10-287-3-8 για δικό σας. Μιλάμε για ΠΑΟΚ, για Άρη και οτιδήποτε άλλο θεωρείτε εσείς σημαντικό να υποθεί και να σχολιαστεί στον αέρα. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίγο μετά τις 9 βρισκόμαστε, συγκεκριμένα 12-13 λεπτά μετά τις 9. Λίμπερο 107,4, Ράδιο Μαρμίτα, Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ δική σας καλή παρέα, θέλω να πιστεύω. Έχουμε και κάποια μηνυματάκια και του φίλου του Πάνου και του Στέλιου, θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Πρώτιστα είναι πάντα οι ακροατές. Περνάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Έλα ρε. Τι έλα. Πού έλα ρε. Πού να ακροατής. Ακροατής. Απ' τη θέση του ακροατής σήμερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι έγινε ρε Τρέγια. Εντάξει διακοπές.
Τι κάνουν τα φιλαράκια μου? Τα φλαμίγκο, τι, μπήκε σε κάνα φλαμίγκο ανάμεσα? Άντρε βλάχο, βλάχο τα φλαμίγκο, πριν τρία χρόνια ήταν η μόδα. Α, δεν υπάρχουν φλαμίγκο τώρα, τι υπάρχουν? Και τώρα υπάρχουν, αλλά είναι συναχωρημένο, δεν τα κυκλοφορούν. Φλαμίγκο είναι ο ίδιος κατά. Να, και ο κούγιας του ντρούλινγκ από δίπλα. Εντάξει τώρα, να μου χαθείς, καλό παιδί βρήκα, να μου χαθείς. Θα το κάνεις το παιδί σαν τα μούτρα σου, να μου. Τι λες ρε, μια χαρά είναι το παιδί. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Τι να σε κάνω, τι να σε κάνω. Τον είπα να είναι ελαστικός γι' αυτό. Να μην σε ζωρίσει. Τι λες ρε φίλε. Είσαι καλός άνθρωπος. Τι να κάνουμε μωρέ, να είχαμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ξέρω, σε είδα στο Λευκό Πύργο χθες. Και σε ένα και τον Μπουγάτσα. Άκουσε με, 8 παρά ήρθα εδώ, 8 παρά 10 και έφυγα 12 και το τελευταίο τηλέφωνο 12 και 20. Ναι. Περαστικά. Περαστικά, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Λοιπόν, για πες μας, είσαι ευχαριστημένος από το χθεσινό μάτς? Από την πρόξενη ομάδα μου φυσικά είμαι ευχαριστημένος. Ναι, από την εικόνα όχι πάρα πολύ, αλλά επαναλαμβάνω, είναι στην ουσία φιλικά παίζουν αυτή την περίοδο οι ομάδες, δεν παίζουν. Εντάξει. Δηλαδή είσαι λίγο ευχαριστημένος, δεν είσαι δυσαρεστημένος. Ο δυσαρεστημένος γιατί να, με προκρίθηκε η ομάδα μου, τι έκανα. Δυσαρεστημένος γιατί, ρε φίλε, αχ δεν έκανες. Τι δεν έκανα? Αχ δεν έκανες. Εκτός από το σου του Ιντέγε, αχ δεν έκανες. Ένα πέναλτι δεν δίνει ολοκάθαρο στους Κύπριους. Τι γελάς? Ένα πέναλτι ολοκάθαρο. Γιατί το πρώτο πέναλτι στο Χαριλάου το λέτε. Αυτό δεν το λέτε. Το πλέγεται. Φλέγε, βγάλε πόνο, βγάλε. Δεν βγάζω πόνο. Πόνο τι να βγάλω, φίλε, με την ΑΕΛ με τον Άγιαξ παίζω έξω μηνός. Με τον Άγιαξ παίζω έξω μηνός. Ναι, αλλά δεν βγαίνει. Του πάω καλή έξω το δύο όλη η γη. Ναι, πρόσεξε, όλοι και δύο πλανήτες ακόμη. Άκουσε με όμως. Τι να κάνουμε, φίλε. Εγώ παίζω με την ομάδα που τερμάτισε στα ημιτελικά του Champions League. Ναι, αλλά. Και εσύ έπαιζες με την πέμπτη ομάδα της Κύπρου. Όχι, με την τρίτη έπαιζα. Με την τρίτη. Με την τρίτη. Πέμπτη είναι μετά την Τετάρτη. Λοιπόν, ναι, άκου. Πριν την Παρασκευή είναι η Πέμπτη. Ναι, άκου τώρα. Βγαίνει στο ραδιόφωνο και τι λες για τον Άγιαξ. Γιατί δεν λες για τον Άγιαξ, για τον Μπάουκ. Μαμάτσε. Ένα-ένα, ρε φίλε. Α, ένα-ένα. Δηλαδή, τα παίρνει με χρονική σειρά. Είμαστε στον Από, έχω τις τεράστιες πρόκρισεις. Όχι, δεν ήτανε. Λοιπόν, εγώ αυτό που βλέπω. Τι βλέπεις? Και στα δύο μάτς. Είναι παιχνίδια τα οποία οι ομάδες, για να τα λέμε όλα, δεν είναι έτοιμες ακόμα. Έτσι. Αλλά τηρουμένων των Αλυγιών. Και αφού είδα δύο μάτς στον Άρη. Αν παίξεις μια σοβαρή ομάδα, δεν πας πουθενά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν το λέω εγώ. Το λένε φίλοι συνοπαδοί σου Αριανοί που συζήτησαν μεταξύ τους. Που συζητήσαν μεταξύ μας. Και στις συζητήσεις που κάναμε μου λένε Τάσο, πραγματικά δεν πας πουθενά. Το δούμε, να παίζουμε με μια, πιστεύω, με μια σοβαρή ομάδα τώρα. Με αυτό εδώ το ψαροχώρι που παίζατε. Με ποιο ψαροχώρι? Αυτό εδώ το Λεμεσό. Ναι, καλά, σαν τη Βίτη δεν ήταν. Έχεις ένα δίκιο, το έχεις. Η Βίτη είναι κλάση ανώτερη. Σαν την Μπάντε Μπορίσοφ, αυτές τις υπερδυνάμεις του Ευρωπαϊκού. Μπάντε Μπορίσοφ έχει παίξει Champions League. Τι λες, ρε φίλε. Πώς πόντους πήρε στο Champions League? Εγώ τι λέω. Πώς πόντους πήρε η Μπάντε Μπορίσοφ? Να ξέρεις τι λες. Πάντως έναν πήρε παραπάνω από την ΑΕΚ. Μα δεν είμαι ΑΕΚ, εγώ τι μου το λες αυτό. Λοιπόν, είστε λίγο είστε. Εσύ είσαι που ήταν ο πρόεδρος αγκαλιά με τον Μελισανίδη. Άκου τώρα, λοιπόν. Ναι, πάμε, αυτοί εδώ οι παγοπόληδες, αυτοί εδώ πέρα τώρα όλοι, πουλάνε πάγο στη σκάλα της Μηχανιώνας που παίζουν και στην Ελεμεσού, να ξέρεις. Ναι, για την Ψαραγορά. Από καμιά καφετέρια είναι, λοιπόν. Με αυτούς εδώ πέρα. Μέτρα πόσο έκανες μισή φάση με τον άνθρωπο που θα πάθει ζημιά στα νεφρά αν δεν κατουρίσει. Γιατί δεν κατουράει τελευταία. Πρόσεξε, μην κατουρίσει. Τέταρτη αγωνιστική. Βρεάσε τώρα. Τέταρτη αγωνιστική να πούμε θα την έχει πάθει τον Ιερολίμαξ ούτως ή άλλως, να ξέρεις. Ναι, με τόσα υγρά που συγκεντρώθηκαν εκεί στα νεφρά. Μπράβο. Κατάλαβε, θα την πάθει να πούμε τον Ιερολίμαξ. Δόκτωρ Τρέγια. Λοιπόν, με αυτή την εμφάνιση δεν έχεις κάνει ίχνος ευκαιρίας, εκτός από ένα σουτ του Ιντέγια και αυτό τυχερό. Λοιπόν, δεν έχεις κάνει ίχνος ευκαιρίας εν αντιθέσει με τους Κύπριους που ήταν καλύτεροι. Οι οποίοι ήταν πολύ καλύτεροι χθες. Στο 33 ο τερματοφύλακας σου έκανε καθυστέρηση, το ξέρεις. Ναι, μπράβο. Ναι, δεν έκανε ψέματα, είναι. Πήρε κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση. Ναι, στο 33. Ναι. Τι άλλο να σου πω δηλαδή? Εντάξει, ήμασταν τυχεροί, ρε Τάσο, και ευνοηθήκαμε. Ναι, οπότε δηλαδή, άμα πει τον γκολ τώρα. Μα συμφωνώ. Αν είμαι εγώ εκεί χωρίς γυαλιά που έχω 650 μοιοπία και 400 υπερμετροπία. Ποιο γκολ? Χωρίς γυαλιά το δοκάρι εκείνο θα το βάλω. Και που δεν την πάρω το δοκάρι, ο Τάσο. Τάσο, δεν ξέρω αν η τηλεόραση σου έδειξε το πρώτο μάτς. Δύο δοκάρια έχει ο Άρης και άλλες τέσσερις ευκαιρίες στο πρώτο μάτς. Δεν ξέρω. Α, το πρώτο μάτς δεν το είδες. Κοίτα να δεις ατυχία, ρε φίλε. Δεν το είδες. Καλά, ότι ήταν πολύ καλύτερος ο Άρης στο Χαριλάου με αυτούς τους παγοπόλεμους, λογικό δεν είναι? Όχι, γιατί είπες για τυχεία και λέω είναι διπλά τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Είναι διπλά. Εγώ το ξέρω ότι είναι διπλά τα παιχνίδια και είπα.
Είπα ότι επειδή στο πρώτο μάτς έκατσε 0-0, ήταν τυχεροί οι Κύπροι. Α, το έτσι, είχαν και μια ευκαιρία και αυτοί, κανένα δύο ευκαιρίες. Έτσι μπορούσαν να σου κάνουν. Δύο δεν είχαν, μία είχαν. Μπορούσαν να σου κάνουν όμως τον γκολ και να κάνουν τον γκολ. Με μία ευκαιρία αυτή να κάνουν γκολ, εγώ με 6-7 να μην κάνω γκολ. Αυτή με μία ευκαιρία να κάνουν γκολ. Ο Πάκος κέρδισε το Καραϊσκάκη, ρε φίλε, και πήρε το πρωτάθλημα. Ναι, καλά, εντάξει. Αυτό είναι μισή ευκαιρία, δεν έχει γίνει πήγε τον γκολ. Έτσι είναι η μπάλα, τι να κάνουμε. Και άλλοι κάνουν 250. Ναι, αυτό έτσι είναι η μπάλα, τι να κάνουμε. Σε αυτό με αποστόμωσε, εντάξει. Τι να κάνουμε. Έφερες, να κάνουμε. Επειδή έφερε παράδειγμα την ομάδα σου με αποστόμωσε, όχι τίποτα. Έως τώρα βλέπουμε ότι από τα δύο επίσημα μάτς η Ντέγε δεν υπάρχει. 10 λεπτά για δάρμα, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Μια χαρά ήταν η Ντέγε χθε. Δικαιολογεί ότι στα τελευταία 3 χρόνια έχει μόνο 24 συμμετοχές και μισό γκολ. Και αυτό με offside ήταν, το είδα. Ναι. Λοιπόν, αν συνεχίσει αυτή την τακτική. Γιατί μέσα στο μάτς δεν βρίσκεσαι, δεν υπάρχει μέσα στο μάτς πραγματικά. Δεν μπορείς να πας πουθενά με μια σοβαρή ομάδα στον επόμενο γύρο. Α, σοβαρή είναι. Αν και στο λέω εγώ, εγώ εύχομαι όλες οι ομάδες. Το ξέρω, Τάσο, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και να πάνε σου πιο ψηλά γίνεται. Εγώ δεν πιέφω, γιατί κάποτε ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα πρωταθλήματα και έβγαινε απευθείας στο ομίλου Τσάμπιονς Λιγκ και έπαιρνε τα 30 εκατομμύρια. Τώρα πρέπει να φτύσει αίμα. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, μπράβο. Μπράβο. Πάντως, οπότε, εγώ πραγματικά σου μιλάω από τη στιγμή που ανησυχείς για τον Άρη, εγώ κοιμάμαι ήσυχος. Να ξέρεις, είμαι σίγουρος ότι. Δεν είναι εσύ να ανησυχώ. Τι ανησυχεί, έκανες λεπτομερή ανάλυση ότι ο Ιντέγε δεν πάει στην τουαλέτα. Ότι ο άλλος δεν κάνει. Φάσεις δεν κάνουμε, τέτοιο δεν κάνουμε. Ένα καλό δεν είπες. Όλα τα αρνητικά είπες. Ωραία. Για τον ΠΑΟΚ θα πεις τίποτα. Περιγράφουμε. Δεν είναι καλά τα Άρη. Και την επικαιρότητα. Άμπρα. Τώρα για τον ΠΑΟΚ. Πες και 18 δευτερόλεπτα για ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα και το άγχος το έχει ο Άγιαξ που είχε τη χειρότερη κλήρωση που μπορούσε να του τύχει. Γιατί δεν είχε μόνο ΠΑΟΚ τη χειρότερη κλήρωση όπως το λέμε εμείς. Και για τον Άγιαξ είναι η χειρότερη κλήρωση. Νομίζω. Γιατί ο Άγιαξ μέσα στο γήπεδό του δεν έχει κερδίσει δύο φορές τον ΠΑΟΚ τα τελευταία 10 χρόνια. Και μέσα στην Τούμπα έφτιασε αίμα για να πάρει την πρόκριση. Ναι, τι ήρθαν στα μάτια στην Τούμπα, δεν θυμάμαι. 3-3 το ένα, το θυμάμαι. 3-3 το ένα με χαμένο πέναλτι του Ίβιτς που είναι 4-3 και περνάω. Και το άλλο 1-0 Αθανασιάδη, 1-2 στο 112 να πούμε και πέρασα. Επειδή είσαι καλός, αλλά είμαι λίγο καλύτερος αυτό, το πέναλτι στο 3-2 το χάσε. Δεν το χάσε στο 3-3, στο 3-2 το χάσε. Ναι, ρε φίλε, αυτό λέω. Με χαμένο πέναλτι του Ίβιτς που αν θα το κάνω. Το κάνω 3-3 και μπήκε το άλλο τον γκολ. Και μετά θα βάζει το γκολ ο Ίβιτς. Το 3-3 νομίζω στα χασομέρια είναι. Αν το θυμάμαι. Και εκεί πάλι, στο 94, στο 95, όταν δεν είχε τρίτη το μάτι. Άμα έμπαινε το πέναλτι όπως λέει ο Τάσος, θα γινόταν 4-3 και θα έπαιρνε την πρόκληση ο ΠΑΟΚ. Αυτό σου λέει. Πώς για. Τι να κάνουμε. Και εσύ όταν ανέβηκες μία χρονιά με το Βελόνι, στα τελειώματα εκεί με την Αθήνα, νομίζω, σκόραρε. Το άλλο στον Άρη το γύρισε. Ρε εσύ, μιλάς 14 λεπτά και τα 13 λεπτά και 48,5 δευτερόλεπτα για Άρη. 11,5 δευτερόλεπτα να μιλήσεις για την ομάδα σου. Άλλα 23 λεπτά να μιλήσουμε για πάω. Τι να κάνω. Έλεος. Λείπω μια εβδομάδα να δει την εκπομπή. Πόσο λείπω. Όχι, Τάσο, δύο μέρες λείπεις. Δεν λείπεις μια εβδομάδα. Δύο μέρες λείπεις. Τελικά σε άλλο χωροχρόνο πρέπει να είσαι. Λοιπόν, θα γίνει ένας πραγματικός σκοτωμός τώρα για τα λίγα εισιτήρια που έχουν μείνει τη Δευτέρα. Θα διατεθούν ιντερνετικά τα όσα εισιτήρια έχουν μείνει. Γιατί αν δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί, 22-150 είναι τα διαρκεία σε χρόνο ρεκόρ. Τα είπαμε αυτά, ναι. Άρα, μπράβο. Και νομίζω ότι παίζει τεράστιο ρόλο στο ότι δείχνει μια ομάδα ο κόσμος της το πόσο μεγάλη δίψα, πόσο μεγάλο πάθος, πόσο μεγάλη τρέλα έχει για την ομάδα και φυσικά να την έχει και καλό είναι να την έχει γιατί η ηθική ανταμοιβή που εισέπραξε ο παδός του ΠΑΟΚ πέρσι ήταν νομίζω από τις καλύτερες των τελευταίων 50 ετών. Να μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο νταμπλούχος Ελλάδος, είναι το αφεντικό της χώρας πλέον. Και αήττητος. Και αήττητος στο πρωτάθλημα και όχι μόνο στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Αυτό το έχει γράψει η ιστορία, δεν αλλάζει. Να μας συγχωρέσουν οι φίλοι που περίμεναν κάθε Δευτέρα τον ΠΑΟΚ να χάνει και από την τζατήρα τους και τα νεύρα τους να μην μιλάνε πραγματικά ούτε τη γυναίκα τους κάθε Δευτέρα, να έχουν σκυμμένο το κεφάλι. Κάποια στιγμή μπορεί να χάσει και ο ΠΑΟΚ στο φετινό ποτάρι. Κάνει λίγο υπομονή ακόμα. Θα μας πεις άρα πότε ο κόσμος ρωτάει πότε θα γυρίσεις και πού πας, πού είσαι διακοπές. Κοίταξε τώρα, πήγα λίγο δεύτερο πόδι, κατέβηκα εκεί σ' Άρτη Σικιά λίγες μέρες, μετά γύρισα Πευκοχώρη,
Ήμουν πευκοχώρη γιατί έχω τις μικρές. Τον κάλυψε. Δεν τον πευκοχώρη δεν σου κάνει και ωραίες αναμνήσεις, δεν σου φαίνει και ωραίες αναμνήσεις, γιατί ήταν και ο Νίκος ο Γκάλης. Οπότε πρόσεξε, μην ακούς και το ποτέ, ποτέ, τίποτα γυρίζεις τέτοια. Και ποιος, ο μεγάλος άσος βετεράνος του Παναθηναϊκού. Που για λίγο δεν υπέγραψε στον ΠΑΟΚ, να τα λέμε και αυτά. Δεν τον ήθελα αυτό να ρε. Δεν τον ήθελα. Τους αδελφούς Κατσίκη. Είχα τον Τζέκο τον Αλιταρά, τι να τον κάνω αυτόν εγώ. Και, που, ναι, και τώρα που λέει θα... Πού σβήνουν οι... Είχα και πίτπα παχρόνιν εγώ. Τι να τον κάνω. Και πίτπα παχρόνιν είχες και... Πού τελειώνεις... Θα σβήσουν, κοίταξε ναι. Τώρα. Εντάξει, τώρα παραδοσιακά θα πάμε και λίγες μέρες στα φλογητά στο οικόπεδο. Αυτό είναι. Να την αράξουμε και ναι. Τάσο με την ησυχία σου, Τάσο. Εδώ είμαι εγώ, έχω ένα κρεβάτι εδώ πέρα, το έχω στο Λίμπερο, μη στεναχωριέσαι. Με την ησυχία σου, έλα τον Οκτώβριο. Δεν υπάρχει. Ναι. Κοίταξε τώρα, εγώ τα ξέρω αυτά γιατί έχω φάει πολλά καλοκαιρία και από το 2011 είμαι στο Λίμπερο. Ναι, ναι. Καλά, θα το φτιάξω τζαλτί, ειδικά τσάγκη. Τα έχω φάει με τα κουτάλια τα καλοκαιρία, ναι. Πίστεψε με. Αυτό ένα δίκιο το έχεις, ένα δίκιο το έχεις. Οπότε τα γυρίσεις. Δεν σου κρύβω ότι ναι. Αποθύμησα τη φάτσα μου. Την εκπομπή, αποθύμησα το ράδιο, αποθύμησα το κολάντρισμα, αποθύμησα την κόντρα μας και τις συνομιλίες, τις αντιπαραθέσεις με τον κόσμο. Το αποθύμησα, μου έχει λείψει. Νομίζω... Οπότε έτσι καμιά διάμεση εκπομπή μπορεί να σκάσουμε τι άμα θα με Θεσσαλονίκη να την κάνουμε, να ξέρεις. Οκ. Ναι. Να σε καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια παιδιά. Να σε καλό καλά. Καλοκαίρι. Φιλιά στις κόρες σου, εγώ ναι, μικρούλες. Βέβαια διαφώνησα με τα λεγόμενα του Στέλιο, αλλά θα τα πούμε άλλη φορά καλύτερα. Ρίχνει τέτοιο παραγάδι, ρίχνει άστονα. Με ποια λεγόμενα διαφώνησες. Βρε ψέπλακα, κλείσον, κολύπτα, κλείσον. Καλό βράδυ, φιλιά. Κλείσον. Δεν απαντάς. Κλείσον το καρτούν. Κλείσον. Δεν κατάλαβες, σου ρίχνει τέτοιο για να πιάσει άλλη μισή ώρα ήθελα να μιλήσει. Δεν το πήρες καμπάρι. Ο άνθρωπος κάνει δύο εβδομάδες διακοπές για να μην με ακριβείς κι εγώ. Δύο εβδομάδες διακοπές, του έλειψε όπως είπε και θέλει τώρα να μιλάει τηλεφωνικά. Μας χάλασε την εκπομπή να πούμε εδώ πέρα. Είχαμε ωραίο τέτοιο ροή σκέψεων και αντιπαράθεση με κόσμο. Μας χάλασε και ήθελε σου ρίχνει τέτοιο για να μιλήσει άλλη μισή ώρα, να πάει 10 η ώρα να βγει έξω από εκεί και τα ποτάκια του. Κατάλαβες, ο κύριος Τρέγιας. Λοιπόν, 9.30 πήγε, ρε φίλε, τέτοιο, 2 λεπτά. Να διαβάσω εγώ τα μηνύματα των δύο φίλων και να πάμε στο διάλειμμα. Στέλιο, δώσε μου λίγο, περίμενε λίγο που είμαστε Messenger. Λοιπόν, ο Πάνος, ένα λεπτάκι. Καλησπέρα και καλή εκπομπή Ζάχο και Στέλιο. Υπέγραψε ο Βάζελος, εντάξει, το Παναθηναϊκός Βάζελος, το κρατάει, κάνουμε, το πήρα σε ρικορδόν κι εγώ. Υπέγραψε ο Παναθηναϊκός με την Όβα, το ανακοίνωσε και η ίδια πριν λίγες μέρες. Το έχει ανακοινώσει. Και εγώ σε αυτό είχα μείνει, να σου πω, Στέλιο. Τότε γιατί βγάζουν ότι στη συνάντηση με τον Αβγενάκη να κρατηθούν οι συμφωνίες με την ΕΡΤ. Γενικότερα για το πρωτάθλημα, ας πούμε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πραγματικά και εγώ δεν είμαι. Τώρα μου το στέλνει ο Πάνος και εγώ δεν είμαι σίγουρος, βέβαια. Αλλά εγώ αυτή την εντύπωση είχα. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ο Αλαφούζος πήγε να συζητήσει με τον Αβγενάκη για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Αλαφούζος είναι το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, αυτός ο Αβγενάκης θέλω να το κάνει και προηγουμένως όταν είχε στο. Αυτός ο Αβγενάκης, θα μου πεις, ποτέ δεν θα κρίνεις κάποιον από τη φάτσα του ή από το πώς ντύνεται. Πάντα τουλάχιστον από αυτά που λέει να τον κρίνεις και από αυτά που κάνει. Έτσι. Σε σχέση με αυτά που λέει. Αλλά αυτός ο Αβγενάκης δεν ξέρω. Έχει σχέση με τον αθλητισμό, είχε ποτέ. Θα μου πεις και αυτοί που είχαν σχέση με τον αθλητισμό, τι κάνα, τίποτα. Ναι. Ο Ιωαννίδης, ο μεγαλύτερος. Είχε σχέση. Η φάτσα του είναι σαν να. Όταν το βλέπω τον Αβγενάκη, είναι σαν να λέει. Εμένα τι με βάλατε εδώ. Δεν ξέρω. Έτσι ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Βασικά, άμα έχει και σχέση με τον αθλητισμό, δεν έχω ναι. ιδέα. Τι να σε πω. Ναι, κριτικός είναι, με όφη έχει σχέση. Αυτό να είναι καλά ο φίλος ο Πάνος για το μήνυμά του. Εντάξει, το ζήσαμε και αυτό. Δηλαδή, αν όντως ισχύει αυτό, αν έχει ανακοινωθεί. Εγώ όταν σου. Δεν το θυμάμαι που το είπες. Ναι, εγώ είχα μείνει έτσι. Ότι τελεσίδικο είναι. Αλλά είναι και λίγο... ο Παναθηναϊκός ότι έφυγε ακριβώς από αυτό, γιατί δέχτηκε καλύτερη πρόταση. Αλλά είναι λίγο κουλό τώρα. Τέλος πάντων. Ναι. Ωραία. Ο Στέλιος. Διαβάζω και το μήνυμα του Στέλιου που είναι σε σχέση με αυτά που λέγαμε για τον Άρη. Θυμάμαι πέρσι το φιλικό με Γιάννενα. Πολύ ζέστη, ευκαιρίες για γκολ, δοκάρια κτλ. Ελπίζω το πρώτο γκολ του Ιντέγε στην Νορβηγία. Αν και δεν πρέπει να κολλάμε σε πρόσωπα, βλέπει Ματέο, σιώπη. Ακόμη ψαχνόμαστε να βρούμε χημεία σαν ομάδα. Λογικό για την εποχή, όλα καλά. Συμφωνώ σχεδόν σε όλα σε αυτά που λέει
φίλος ο Στέλιος. Αυτό το φιλικό πέρσι με τα Γιάννα δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Με τα Γιάννενα. Πέρσι δεν το θυμάμαι, εντάξει. Μπορεί να θυμάμαι κάτι που έγινε πριν 35 χρόνια, το περσινό δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά θέλει να δείξει πάνω σε αυτό που έλεγε προφανώς, δεν θυμάμαι, ένας φίλος ότι από τους πρώτους, ότι είμαστε δυσκύλοι και στον κόλ και στο να παράγουμε. Και ακριβώς δείχνει ότι πέρσι τέτοια εποχή ήμασταν ακριβώς το αντίθετο, αν κατάλαβα καλά ο Στέλιος. Εντάξει, όλα αυτά επαναλαμβάνω, τα φιλικά και στην Ολλανδία που έδωσε ο Άρης, αλλά και πέρσι αυτά που λέει ο Στέλιος, εγώ τα φιλικά παιδιά δεν τα δίνω πραγματικά δεν σημασία. Να βγάλεις, ο φιλάθλος δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα, το προπονητής μπορεί. Αλλά τώρα για τους φιλάθλους δεν νομίζω ότι είναι καλό δείγμα γραφής, ας πούμε, για να μπορείς να καταλήξεις το πώς θα πάει η ομάδα. Επαναλαμβάνω, πέρσι στην Ολλανδία όλα τα φιλικά του Άρη ήταν νίκες εκτός μια ισοπαλία. Νίκες και με ομάδες αλφαεθνικές, έτσι. Και ξεκίνησε με ένα 3-3 ο Άρης και μετά παφ, έκλεισε ο διακόπτης για 5 αγωνιστικές. Οπότε καλό είναι κάποια πράγματα έτσι να τα, με την κοινή λογική να τα σκεφτόμαστε, να τα αναλύουμε και να μην είμαστε πολύ βιαστικοί. Κάποια πράγματα φαίνονται ότι πάνε καλά, οι αδυναμίες ομάδες φαίνονται, χρειάζονται παίκτες, αριστερά ειδικά ο Άρης χρειάζεται επιτακτικά ένα παίκτη, όπως για μένα και αμυντικό χαφ, αντισιόπι χαφ, τέτοιο στυλ παίκτης, γιατί τα χαφ του Άρη είναι περισσότερο να φτιάχνουν παρά να καταστρέφουν δεν αυτά. Δεν έχει το καθαρό εγώ ναι, εξάρι. Δεν έχω εξάρι. Και εγώ, μακάρι να κάνω λάθος, αυτός ο Σάσα, το έκανα και σχόλιο προηγουμένως, πιο πολύ για οκτάρι μου φαίνεται. Α, το φιλικό με Γιάννη στο Καφτατζόγλιο λόγω χώρου του γηπέδου. Ναι. Έχεις δίκιο. Εγώ είχα πάει με τα, στο Χαρλάο ακριβώς αυτό το μάτι που πεταγόταν το χορτάρι 2,5 μέτρα. Ήταν με τη Λάρισα το 1-1. Μετά με τα Γιάννενα, ναι, πόσο έληξε όμως, δεν θυμάμαι το αποτέλεσμα. Δεν παίζει ρόλο. Καταλάβαμε, θες να πεις Στέλιο, να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε για το μείον. Πολύ Στέλιο. Ναι, πολύ, το πολύ. Όνομα. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τόσο πολύ. Τόσο κοινό είναι το όνομα του Στέλιο. Δεν ξέρω. Στέλιο. Ωραία, καλό όνομα. Έτσι. Να πούμε πάμε. Και να στείλουμε χαιρετίσματα και στο φίλο μας τον Χρήστο που λέει μας έρχεται καλή εκπομπή και σου στέλνει και χαιρετίσματα. Ο οποίος εντάξει, φυσικά είναι παοκτσί. Εντάξει. Λέει σε πάει πολύ. Ωραία, να είναι καλά. Πώς είπες το όνομα? Χρήστος. Αυτός είναι, έχει πολλούς συνονόματους. Ναι, καλά. Χρήστος, ρε φίλε. Ελλάδα. Χρήστος, Γιώργος. Και ποιο είναι ένα ακόμη. Κωνσταντίνος. Κώστας. Και μετά Νίκος. Ναι, αυτή είναι... Ζάχο, είναι δύσκολα. Τον έβγαλα χθες, βγήκε μάλλον χθες ο Νίκος. Μετά το μάτς, τα είπε έτσι, εύκολη πρόκριση. Λέω κάτι τι εύκολη, και πάμε για τη Μόλντε και τέτοια. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, Στέλιο. Πέρασε πάρα πολύ. Πραγματικά έλεγα ότι αυτό το τρίωρο μετά και το χθεσινό, έτσι 4 ώρες, θα ήταν βουνό πραγματικά. Αλλά πραγματικά πέρασε και με τη δική σου παρέα και με των φίλων. Αμέσως μετά το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, για κάνα 20 λεπτό ακόμη. Σύντομα είναι πλέον τα διαλύματα, έτσι καλοκαίρι είμαστε, να το πούμε και αυτό. Τα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, επιστρέψαμε για τα τελευταία 20 λεπτά, λιγότερο από 20 λεπτά για να είμαι απόλυτα ακριβής, εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. 23 10 287 και 3 οκτάρια το τηλεφωνικό νούμερο και... το τηλεφωνικό νούμερο του Λίμπερο. Οπότε περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα, αν υπάρχουν, ok, αλλιώς θα σχολιάσουμε εδώ πέρα με το Στέλιο. Τι έχει, τα λέμε και μόνοι μας. Τα λέμε και μόνοι μας. Δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Έτσι ακριβώς, κάτι θα βρούμε να σχολιάσουμε. Έτσι κι αλλιώς επικαιρότητα έχει την επόμενη εβδομάδα πραγματικά. Παρότι είναι, όπως είπα και προηγουμένως, είναι η εβδομάδα που το μεγαλύτερο κύμα των αυτών που παίρνουν άδεια είναι από αυτή τη βδομάδα και μετά. Είναι όμως και γεμάτη παιχνίδια, έτσι. Όλες οι ελληνικές ομάδες έχουν υποχρεώσεις. Ο ΠΑΟΚ τρίτη, ο Ολυμπιακός τετάρτη και νομίζω ναι, όλοι. Και οι υπόλοιποι και παίζουν πέμπτη. Όλοι παίζουν την Πέμπτη. Οπότε και μεταδόσεις εδώ το ραδιόφωνο, full μεταδόσεις. Και γενικά και το στοίχημα θα δουλέψει αρκετά. Εντάξει, καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Εννοείται. Και γενικά, δηλαδή, σκέψου το λέγαμε και έξω προηγουμένως, να είσαι στην παραλία. Εγώ που δεν τρελαίνομαι για τέτοιο έτσι, για θάλασσα. Το αντίθετο αλήθεια. Μάλιστα. Όχι, δεν μου αρέσει η θάλασσα. Γιατί. Κουφό, έτσι, τι αλήθειε. Εντάξει. Έχω συναντήσει
ανθρώπους που δεν τρελαίνονται. Απλώς δεν τρελαίνονται γιατί βαριούνται να πάνε. Όχι ότι... Αυτό που λες, δηλαδή εγώ με την παρέα, να σου πω να καταλάβεις, το τελευταίο μπάνιο που έκανε πριν δύο χρόνια. Άντε. Ναι. τώρα με ζαλίστηκα, ναι, εντάξει. Να σου το πω αλλιώς, να ζαλιστείς περισσότερο. Τα τελευταία 20 χρόνια έχω κάνει λιγότερο από 20 μπάνια. Τι λες. Ναι. 20 μπάνια έχω κάνει μόνο τώρα, εντάξει. Ναι, μην πεις όμως μετράς και παγωτά, πόσα παγωτά έφαγες και τέτοια. Όχι, εντάξει, απλώς γιατί εμείς συνήθως πάμε Σάββατο Κυριακή, πάμε εκεί τις δύο μέρες, ναι. Οπότε... Εγώ αν πάω με την παρέα μέχρι εδώ κοντά, πώς λέγεται, Άγιος Παύλος, πώς λέγεται εδώ. Που για βοήθησε με λίγο. Πόσο, 30 χιλιόμετρα από εδώ, νομίζω Άγιος Παύλος λέγεται η περιοχή εκεί πέρα. Πού είναι το, από τώρα ονόματα μην πω ονόματα, Beach Bar. Λοιπόν, πολύ κοντά, 30 χιλιόμετρα από εδώ. Μέχρι εκεί να πάω να κάνω μια βουτιά, πρόσεξε. Μέχρι εκεί που πατώνω, δεν είμαι για περισσότερο, έτσι. Εντάξει, προφανώς. Δεν είμαι γιατί, προφανώς, γιατί μετά με. Εκεί εντάξει, προφανώς πας εκεί πέρα που πατάς. Δεν πατάς. Μέχρι εκεί που πατάω. Άμα είναι 10 πόντους πάνω από το κεφάλι μου, τελείωσα. Γεια σας. Δεν είμαι του μπάνιου όπως κατάλαβες. Λοιπόν, μέχρι εκεί να κάτσω με την παρέα 2 ώρες να πιω ένα καφέ, να φάω και κάτι έτσι. Αυτά 2-3 ώρες. Η παρέα μου θέλει να πηγαίνει το πρωί και να φεύγει το απόγευμα. Και να φεύγει πιο απόγευμα, το βράδυ θέλει. Να αράζουν εκεί πέρα τα ζώα με ρούχα, με τα λάπτοπ, με τα βιβλία ο άλλος. Ο άλλος με το και να κοιμούνται στην παραλία. Εντάξει, να όχι. Το βιβλίο στην παραλία, εγώ το κράζω, να ξέρεις, άμα είναι να πας παραλία, δεν πας με βιβλίο. Ναι. Δηλαδή, αθλητική εφημερίδα το δέχομαι, γενικότερα, ναι, εφημερίδα. Δεν υπάρχει πλέον εφημερίδα, υπάρχουν τα τάμπλετ, αυτά τα, ναι, τηλέφωνα. Να δεις σε site και τα λοιπά. Αλλά τώρα βιβλίο, ρε φίλε. Καταρχήν τώρα, αυτό το μαραφέτη στέλιο που έχουμε και εσύ και εγώ, είναι ένα πράγμα το οποίο μπορούμε να δούμε τα πάντα όλα. Τα, ναι, πάντα όλα. Να δω μάτς, να είμαι στην παραλία, να δω μάτς. Να πάρω τηλέφωνο τώρα, επειδή βλέπω και το εδώ πόσταρε πάλι για ψάρεμα, το φίλο μου τον Τζίμι στη Νέα Υόρκη, και να μιλάω και να τον βλέπω. Έτσι. Δηλαδή να κάθομαι στην παραλία, να έχω τα πόδια μου να βρέχονται στη θάλασσα και να τα κάνω όλα αυτά. Οπότε ούτε εφημερίδα υπάρχει, ούτε τηλεόραση, ούτε τίποτα. Πλέον έχουν αντικατασταθεί από αυτό εδώ το πράγμα που λέγεται κινητό, έτσι. Ρε το Τζίμι, δεν κάθεται στον ποπό του καθόλου. Εδώ Ατλαντικός είναι αυτό που βλέπεις τώρα. Ναι. Λοιπόν, πάει να ψαρέψει ο Μεσιέ. Καλή ψαριά να έχει. Καλή ψαριά. Το ψαριά είπαμε, δεν τρώμε. Λοιπόν, Τεταρτάκι, τι λέμε τελευταία 10 λεπτά, 12, πριν διαβάσω και τους. Τι έχουμε ασχολίαστο. Δεν έχουμε φυσικά κάτι ασχολίαστο. Για μπάσκετ δεν είπαμε, γιατί αν πούμε για μπάσκετ και για ΠΑΟΚ και άλλοι, θα μελαγχολήσουμε και οι δύο. Θα μελαγχολήσουμε και οι δύο. Ναι, και γιατί είδα ένα που έγραψε. Θέλουμε κανένα δίωρο. Ναι. Εντάξει, γιατί ουσιαστικά τώρα υπάρχει μια περίεργη κατάσταση στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Κάποιοι δημιουργούν fake λογαριασμού και στέλνουν απειλητικά μηνύματα τελευταία. Άντε, κάτι σοβαρά μιλάς. Ναι, γίνεται και αυτά στη μπασκετωμένα Θεσσαλονίκη. Καταρχήν να σου πω κάτι πραγματικά. Εγώ νόμιζα, δηλαδή ο Άρης. Μετά την πώς λέγω, τον κύριο Λάσκαρης, νόμιζα ότι ήταν, όχι νόμιζα, ήταν γύρω στα 5 και κάτι εκατομμύρια μέσα. Είπε ο κύριος Γουλιέλμος ότι έχει πληρώσει κοντά στα 2 εκατομμύρια. Δόθηκαν τα στοιχεία εδώ από την προηγούμενη Δευτέρα, όχι αυτή τη Δευτέρα, την προηγούμενη, ναι. Ζήτησε ο ΑΣ τα στοιχεία, τα πήρε και 11 μέρες δεν έχουμε ούτε μία ανακοίνωση αν αυτά που λέει ο άνθρωπος είναι έτσι όπως τα λέει. Τους ώστε να πήγαν διακοπές. Δεν ξέρω τι κάναν. Άλλο θέλω να σου πω για τον ΠΑΟΚ, γιατί διάβασα ακριβώς το πώς το δικό σου. Εγώ νόμιζα ότι ο ΠΑΟΚ ήταν. Δεν με ρωτούσες και με τον τόσο που σχολιάζαμε εδώ, 500-600 χιλιάρικα. Διάβασα, δεν ξέρω αν το διάβασα, ότι είναι 3 εκατομμύρια γράφεις. Τη μέρα που το έγραψε ήταν Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΑΕ. Ωραία. Και ουσιαστικά. Η ημερήσια διάταξη έλεγε έγκριση οικονομικού υπολογισμού και δεν συμμαζεύεται. Εκεί πέρα υπόθηκε ότι τα χρέη προς τρίτους και δημόσια είναι 3 εκατομμύρια. Χωρίς να συνυπολογίζονται τα χρήματα που έχει δώσει ο Σαββίδης. Γιατί αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό ακριβώς διάβασα. Κανείς δεν ξέρει. Καλά, αυτά τα χρήματα που έδωσε δεν υπάρχει περίπτωση να απαιτηθούν. Ναι, το θέμα είναι ότι άμα πάρω εγώ δανεικά από σένα, ναι, θα πρέπει να ξέρω αν τα θέλεις εσύ πίσω ή όχι. Ναι, λες δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, δεν είναι λίγο περίεργο. Σε παίχτη δεν χρωστάει ο ΠΑΟΚ, γιατί μου είπες τρίτους και δημόσιο. Ναι, και έφαγε ένα μπαν και 1500 ευρώ. Καλά, άσε, 1500 δεν είναι. Ναι, εντάξει, θέλω να σου πω ότι η κατάσταση είναι. Μας την περιέγραφαν τόσο καιρό ότι είναι όλα καλά, πληρώνονται όλα κτλ. Και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. Και άμα τα θέλει και ο Ιβάν τα λεφτά του, πάει στα 6.
Που σημαίνει τα φόπλακα. Περισσότερο και από τον Άρη, δηλαδή. Ναι. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι, ήταν μάλλον στα 5, δεν ξέρω. Εγώ επαναλαμβάνω, κρατάω πολύ μικρό καλάθι, γιατί η λογική, επαναλαμβάνω, η κοινή λογική που χρησιμοποιώ, λέει ότι αν τα πράγματα ήταν έτσι όπως μας τα έλεγε ο κύριος Γουλιέλμος, ήταν πολύ απλό μέσα σε μία μέρα τα οικονομικά στοιχεία που παραδόθηκαν στον ΑΣ, να πει ο κύριο ΑΣ ότι κύριε, τα είδα, εδώ υπάρχουν, να κάνω και το ήχο του χαρτιού, εδώ μας τα έδωσε ο άνθρωπος. Αυτά και αυτά είναι. Αυτά είναι, ναι, εδώ έδωσε στον Στέλιο Παπαντονίου που χρωστούσαμε 20.000, 15 και τελείωσε το θέμα. Έδωσε στον Ζάχο Ντρούλινγκ που χρωστούσαμε 30 τα 18 και λύθηκε το θέμα. Αποδείξεις, τιμολόγια, πώς το λένε, φίλε, δεν είμαι λογιστής. Και άμα δεν θέλουν να βγάλουν ανακοίνωση, ας δώσουν μια ενημέρωση στους δημοσιογράφους να βγει μέσω ρεπορτάζ αυτό το πράγμα. Και επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που είναι έτσι όπως τα λέει ο κύριος Γουλιέλμος, αν είναι έτσι όπως τα λέει, μέχρι και κακό μπορεί να. Όχι, μπορεί, του κάνουν κακό, γιατί αν βγει αυτή η ανακοίνωση που λέει ότι ναι, παιδιά, ο άνθρωπος είναι έτσι όπως τα λέει, πιστεύω ότι θα υπάρχει, αν όχι μεγάλη, θα υπάρχει στήριξη όσον αφορά το πρόσωπο. Γιατί όπως βλέπεις τώρα, τα διαρκές του Άρη βγήκαν στο μπάσκετ. Δεν νομίζω πάνω από 50 να έχουν πάρει, και πολύ, πολύ αισιόδοξο ήταν το νούμερο που είπα. Και ακόμα έχει μέλλον για να ξεκινήσει, ναι, το πρωτάθλημα. Αλλά... Δεν έχει καθόλου μέλλον. Ξέρεις πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα? Σεπτέμβριο ξεκινάει. Ναι, δεν είναι σίγουρο ότι θα ξεκινήσει. Α, αυτό, γιατί είναι άλλο, το... αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Ναι. Κανονικά, αν θυμάμαι καλά. Με... Τέλη Σεπτεμβρίου. Τέλη, 26 Σεπτεμβρίου, ναι, κάπου, και αν το θυμάμαι καλά. Ναι, Αύγουστο έχουμε, δεν ξέρω αν το πει. 2 Αυγούστου έχουμε, εντάξει. ο Άρης έχει 2 παίκτες, ο Πάκος δεν έχει κανένα, νομίζω, έτσι. Έχει 3, αλλά. Έχει 3, τι, εσένα, εμένα και τον. εντάξει. Και ο ένας είναι να πάει στην ΑΕΚ. Προπονούμε κι εγώ, να πω την αλήθεια. Επαναλαμβάνω, ούτε κινδυνολογούμε. Την κοινή λογική. Βασικά δεν είναι κινδυνολογία όταν περιγράφει την κατάσταση που υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, ποια είναι η κινδυνολογία? Ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει παίκτες? Ότι δεν ξέρετε τι συμβαίνει? Εγώ επαναλαμβάνω, έγινε διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ με θέμα το μπάσκετ, όπως έπρεπε να γίνει το Δεκέμβριο. Τέλος πάντων, άρχισε, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ζητήθηκαν τα οικονομικά στοιχεία, τα έδωσε ο κ. Γουλιέλμος, και έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι έγινε. Τα έχει 11 μέρες ο ΑΣ. Δεν θέλω να το προσωποποιήσω πραγματικά το πράγμα, γιατί δεν τους ξέρω κιόλα, μόνο την κεφαλή ξέρω. Δεν ξέρω ποιοι είναι άλλοι, δεν θέλω να λέω ψέματα, έτσι. 11 μέρες πάντως, αν τις μετρώ καλά, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 11 μέρες δεν έχει ακουστεί κιχ. Δεν ξέρω, προφανώς είναι, δεν μπορούν να τα διαβάσουν, δεν ξέρω, για να μην πω κάτι διαφορετικό. Πάντως, αν γίνει, το σχόλιο μου είναι το ίδιο, αν γίνει καμιά στραβή, συνυπεύθυνοι θα είστε και εσείς, έτσι. Δεν βγαίνει η ουρά απ' έξω, 11 μέρες, γιατί εδώ μέχρι και η ώρα είναι πολύτιμη, έτσι λέω εγώ. Έτσι, γιατί μπορεί να φτάσουμε σε μία μέρα που δεν θα έχει γυρισμό το πράγμα. Δεν θα έχει γυρισμό. Εντάξει. Όσο περνάει ο χρόνος και οι μέρες, οδηγείται πιο πολύ η ομάδα στο αδέξοδο παρά στο να βρεθεί φως στο τούνελ. Να μην υπάρχει επιστροφή, να μην μπορείς να κάνεις τίποτα, έτσι. Να θέλεις, ακόμη και να θέλεις και να υπάρχουν έστω και κάποια χρήματα, να πω εγώ, να βρεθεί κάποιος και να μην μπορείς όμως. Για να δούμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θέλουμε να πιστεύουμε, ευχή δίνουμε, δεν λέμε ότι είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξο, να σου πω την αλήθεια. Αλλά όπως είπε και ένας φίλος, δεν θυμάμαι τις προηγούμενες μέρες, το περσινό Άλεξη Κέραυνο ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης, φέτος το Άλεξη Κέραυνο λέγεται Μαρκόπουλος. Δεν ξέρω βέβαια. Γιατί η λογική λέει ότι κάποιες διαβεβαιώσεις θα πήρε για να πει το ναι, έτσι. Δεν ξέρω μέχρι πού είναι οι αντοχές του κυρίου Μαρκόπουλου. Έχει κάνει ΠΑΟΚ. Έχει κάνει ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχει κάνει ΠΑΟΚ. Αντοχές. Έχει κάνει ΠΑΟΚ, φίλε, αλλά εδώ μιλάμε. Στον ΠΑΟΚ είχε ομάδα, έτσι. Μπορεί να μην είχε τον Γκάλι, είχε μια ομάδα. Ναι, είχε. Εδώ δεν υπάρχει ομάδα, κατάλαβες. Δεν μπορεί να ξεκινήσει ο Άρης. Δηλαδή να ξεκινήσει και να είναι υποβιβασμένος. Πριν ξεκινήσει, να έχει έναν Αμερικανό π.χ. ή κανέναν, πώς θα γίνει, πώς θα γίνει, έτσι. Για να δούμε, θέλουμε να πιστεύουμε, ευελπιστούμε μάλλον ότι θα φτιάξουν τα πράγματα, αλλά και εσείς που είστε γύρω-γύρω εκεί και εσείς που είστε έτοιμοι να προσφέρετε λύση, όπως είπατε κάποιοι, πρέπει να είστε έτοιμοι την επόμενη μέρα να τη δώσετε τη λύση, γιατί δεν νομίζω να είναι μακριά αυτή η μέρα. Έτσι λέω εγώ. Δεν νομίζω. Μακάρι να κάνω λάθος.
Η εμπειρία μου όμως θα του Άρη και του ποδοσφαιρικού και του μπασκετικού λέει ότι δύσκολα να κάνω λάθος. Δύσκολα. Μα κάτι να κάνω. Λοιπόν, αυτά σιγά σιγά. Τι λέει εκεί, ποια είναι η καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού? Ναι, έχει κάνει το συγκεκριμένο στη σελίδα quiz. Οι άλλοι παίρνουν παίκτες και κάνουν μεταγραφές στο μπάσκετ και λένε ποιοι είναι οι καλύτεροι. Και εμείς εδώ πέρα και λέμε. Τι μεταγραφές κάνει ο Παναθηναϊκός? Θα πάρει πάλι το πρωτάθλημα. Με σπουδαία δουλειά. Θα πάρει το πρωτάθλημα. Μπράβο. Εντάξει, κάτι τι. Το θέμα αυτό είναι να κάνουν κάτι παραπάνω στην Ευρωλίγκα. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν πλέον. Είδες, αυτό είναι ωραίο. Πραγματικά, όταν νικέσαι από αυτό, με αυτό το φάρμακο που νικά στην Ελλάδα. Με τι νικά στην Ελλάδα, είμαι ο πιο πλούσιος. Στην Ελλάδα, ναι, στην Ελλάδα στα οικονομικά δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος, έτσι. Πας όμως στην Ευρώπη και εκεί είσαι νάνος. Οπότε... Και τώρα δεν έχει τον ανταγωνισμό, γιατί έπεσε και ο Ολυμπιακός στην αφαδείο, οπότε... Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λιγότερα χρήματα, βάλε Γιαννακόπουλε, κάνε την ομάδα πρώτη Γιαννακόπουλε. Κάνε την ομάδα πρώτη Γιαννακόπουλε, δεν μπορείς πλέον να την κάνεις. Στην Ευρώπη νομίζω Γιαννακόπουλος δεν έχει πάει σε Final Four ο ιός. Ο ιός όχι. Δεν έχει πάει. Είναι εκπληκτικό πραγματικά. Έκανε και πολλές μειώσεις ο Παναθηναϊκός. Γιατί πρόσφατα είχα μια συζήτηση με φίλο μου Παναθηναϊκό που έλεγε ότι έχει κόψει πολύ από το budget σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, μπαμπάς και θείος παλιότερα έβαζαν πολύ πράγμα. Νομίζω, τα χρόνια νομίζω έχει κάνει επειδή περικοπές. Και σε μια συνέντευξή του ηχητικού άκουσα, πρόσεξε, όχι, όχι γραπτό, ότι είναι η τελευταία του χρονιά στον Παναθηναϊκό. Ότι του χρόνου τις αφήνει τις μετοχές, βέβαια καθαρές. Ναι, έχει έτσι. Πει ότι άμα δεν βρω συμπαίκτες. Θα... Όχι, όχι, είναι τελεσίδικο, βρω, δεν βρω. Α, ναι. Έτσι, θέλει να επικεντρωθεί από ότι ήταν το ηχητικό στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Αλλά βέβαια πάντα με την προϋπόθεση. Επαναλαμβάνω του γηπέδου, του βοτανικού, έτσι. Να γίνει το τέτοιο. Ναι, εντάξει. Εντάξει, πέρα υπάρχει και το χρήμα. Εντάξει, το χρήμα δεν νομίζω να είναι φτωχός για να χρειάζεται. Καλά, το χρήμα ο Γιαννακόπουλος, η οικογένεια Γιαννακόπουλη. Απλώς εντάξει, σε τέτοιες οικογένειες πάντα δεν σου φτάνει αυτό που έχεις, θέλεις κι άλλο. Ναι, αυτό τέλος πάντων. Να μην πω, δεν έχουμε Το πάμε και φιλοσοφικά δηλαδή. Ναι. Εντάξει, δεν έχουμε διατελέσει πλούσιοι για να ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα στέλιο, αλλά τι να σου πω, ρε φίλε. Δεν ξέρω, δηλαδή να τα κάνω πόσα περισσότερα και τι να τα κάνω. Μαζί μου θα τα πάρω. Δεν ξέρω, εντάξει. Ίσως αν ήμασταν, ξέρω εγώ, γη του Γιαννακόπουλου ή του τέτοιου, να σκεφτόμασταν διαφορετικά. Δεν ξέρω, πραγματικά. Ναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, επίλογος, κύριε Στέλιο μας. Καταρχήν να πω ότι θα είσαι την Τετάρτη, έτσι. Ναι, γιατί... θα είμαι την Τετάρτη εδώ. Τετάρτη εδώ, γιατί Τρίτη έχει. Είναι το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ στην Τούμπα. Οπότε χρειάζεσαι εδώ πέρα Τετάρτη. Και ουσιαστικά είμαστε παραμονές και του μάτς του Άρη. Οπότε θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και θα έχουμε σχολιάσουμε το τι έγινε στην Τούμπα. Θα έχουμε σχολιάσουμε το τι θα γίνει στην Νορβηγία. Νορβηγία, Μόλτε. Οπότε ναι, θα έχουμε. Τετάρτη θα είσαι εδώ πέρα. Τρίτη είναι το μάτς του ΠΑΟΚ. Φυσικά δεν θα με αυτό έλπε να είμαι εδώ πέρα στο μάτς του ΠΑΟΚ. Είναι λίγο δύσκολο. Δευτέρα τώρα εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, πρώτα Θεός με κίτρινο μαύρη βερσιόν, είπαμε τη Δευτέρα. Πέμπτη είναι και το μάτς του Άρη, οπότε εδώ θα είμαι. Και Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή, βλέπουμε πρώτο Θεός τι θα γίνει. Έχουμε μέχρι την άλλη Παρασκευή. Έφυγε η εβδομάδα. Αυτή είναι τα μάτια. Ναι, φεύγει νεράκι. Λοιπόν, να διαβάσω και τους Στέλιο, τους υποστηρικτές. Και να κάνουμε την αποφώνηση και οι δύο και να εσύ σε περιμένει κανείς εκεί. Έχω κανονίσει, προέκυψε. Ωραία. Αυτά που προκύπτουν είναι τα καλύτερα, να ξέρεις. Αποφώνηση, Στέλιο, εσύ. Εγώ τι να πω, θα ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλές βουτιές σε όσους πάνε για μπάνιο. Εγώ όχι, πάντως, να ξέρεις εδώ πέρα. Ναι. Εγώ θα πάω, θα πεταχτώ σε μια Καλλικράτεια. Καλλικράτεια, ρε, 33 πόσα είναι χιλιόμετρα και Άγιος Παύλος δεν είναι στην Καλλικράτεια ή όχι, κάνω λάθος. Δεν ξέρω. Βοηθήστε με, κοκκινά, δεν ακούει και ο κοκκίνας. Ναι, δεν με είπες στο διάλειμμα το τέτοιο, θα μου πεις το beach bar να σου πω. Στο πω, ρε, σιγά το, στο Σαχάρα αυτά εκεί, πώς λέει. Στο ίδιο πάμε, εντάξει, μωρέ. Δεν πάω στο Σαχάρα, εγώ πάω σε άλλο. Όταν πάω, έχουμε. Στο πιο δίπλα. Στο Λεωμάρ πάω, άντε να τα πω τώρα. Εγώ είμαι Λεωμάρ. Μπορεί να μας φέρει καμιά διαφήμιση, ποτέ δεν ξέρει. Εντάξει, πάω ξύς αυτός πέει το Λεωμάρ, υπόψη. Αλήθεια. Αλλά είναι καλό παρέκκλημα, το ξέρουμε, είναι δικός μας άνθρωπος. Αυτό, καλές βουτιές και να επιστρέψουμε την επόμενη εβδομάδα για να πάρουμε αποτελέσματα στην Ευρώπη. Ναι. Όλοι μας. Για να δούμε. Όλοι μας. Όχι, στηρίζουμε ελληνικές ομάδες, πρέπει να περάσουμε την Κύπρο. Πρέπει να περάσουμε την Κύπρο. Θα χάσουμε τη θέση του Champions League. Έτσι. Θα τη χάσετε. Λοιπόν,
Μείνετε συντονισμένοι. Να σε ευχαριστήσω καταρχήν. Τετάρτη πρώτα ο Θεός ξανά εδώ, έτσι. Να σε ευχαριστήσω για την παρέα που μου έκανες και εμένα και τον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Διονύσης και Στέφανος θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 1 με την εκπομπή Midnight Express. Βέβαια το Midnight ξεκινάει τις 10 εδώ και λίγο καιρό, έτσι το ξέρετε νομίζω όλοι. Και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση, όπως και τον Βασίλη Καβαδία για την ηχοληψία του. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Από μένα, το Στέλιο και το Βασίλη, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.